διάστημα, για τη ζωή, για τα αθλητικά δρόμενα του τόπου, για το αν θα μείνει ο Χεζόνια στον Παναθηναϊκό, κάτι. Όχι. Okay. Ποιο Παναθηναϊκό. Ορίστε. Ποιο Παναθηναϊκό, λέω. Ποιος είναι, Γρηγόρη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι εδώ. Έλα ρε Γρηγόρη, έλα βρε Γρηγόρη. Έτσι όπως άκουσα νόμιζα ότι απάντησε ο Μπρίντεζης. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό που έχουμε και Ολυμπιακού στο μεταπτυχιακό. Καλό είναι να έχουμε ποικιλία. Οπότε, παιδιά, να προχωρήσουμε λίγο στο υλικό του μαθήματος. Ήθελα να υπενθυμίσω, έστειλε κάποιο email επικοινωνίας ο κύριος Δαγλής, που τον είχατε μάθημα. Ήθελα να σας στείλω μια υπενθύμηση για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στον Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Μιλήσαμε για αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες και για το τι ζητούν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι για όσους από εσάς θεωρείτε ότι έχετε ένα ενδιαφέρον και θα θέλετε να το εξετάσετε, να του ρίξετε μια ματιά και γιατί όχι να κάνετε κάποια αίτηση. Νομίζω ότι ακόμα και αν θεωρείτε ότι ίσως είναι λίγο νωρίς να κάνετε αίτηση ή κάτι τέτοιο, το γεγονός ότι ίσως θα προκύψουν κάποιες θέσεις και μετά, δηλαδή και μετά από αυτή την προκήρυξη, θα ήταν καλό ακόμα και ως εμπειρία να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και να μπείτε σε κάποιο database το οποίο θα κάνει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Απλά ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ότι η προθεσμία είναι μέχρι τις 29 Μαρτίου. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, νομίζω να το δείτε και μπορείτε να στείλετε και κάποια, αν έχετε κάποιες απορίες, τον κύριο Δαγκλή να σας απαντήσει, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον στο αρχικό σημείο αυτό που ζητούν για τις αιτήσεις είναι νομίζω ένα βιογραφικό, ένα statement το οποίο να περιγράφει γιατί κάνετε αίτηση και δηλαδή αυτά που ζητούν δεν είναι ιδιαίτερα επίπονα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχετε κάτι να χάσετε με το να στείλετε ένα βιογραφικό και να ενταχθείτε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε μου ζητήθηκε να το υπενθυμίσω σε όλους σας το ότι υπάρχει. Επίσης υπάρχουν και άλλες θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο site του Space Cluster. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, να το παρακολουθείτε, γιατί ενίοτε βγαίνουν κάποια πράγματα. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τη διαδικασία σχεδίασης δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων. Ξεκινήσαμε να βλέπουμε την ελικοειδή μορφή με την οποία σχεδιάζουμε τα διαστημικά συστήματα και κατά πόσο αυτά είναι αλληλένδετα. Μιλήσαμε ότι προφανώς σε μια κατάρτια μια τέτοια σχεδίαση υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση των υποσυστημάτων. Είδαμε ότι αν για παράδειγμα αλλάξουμε κάποια από αυτά, προφανώς και θα υπάρξουν αλλαγές, αν όχι σε όλα, σίγουρα σε αρκετά υποσυστήματα. Οπότε αυτή η διαδικασία είναι μια επαναλαμβανόμενη σχεδιαστική διαδικασία, iterative όπως λέμε στα αγγλικά, και είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να κάνουμε σε διάφορες φάσεις της σχεδίασης μιας διαστημικής αποστολής, μέχρι που να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ή μέχρι το χρονικό σημείο το οποίο μας περιορίζει το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί τη συνολική σχεδιαστική προσπάθεια. Μιλήσαμε για την ισορροπία που χρειάζεται όσον αφορά το επίπεδο της εξειδίκευσης, το πώς συνδυάζουμε τις ομάδες σχεδίασης των υποσυστημάτων σε σχέση με τη συνολική σχεδίαση και ξεκινήσαμε να συζητάμε για την ανάγκη να έχουμε κάποιους επιστήμονες και μηχανικούς οι οποίοι να είναι αφιερωμένοι στις δραστηριότητες που αφορούν τη συνολική σχεδίαση ενός διαστημικού συστήματος ή την μηχανική συστημάτων, όπως λέγεται, το περίφημο systems engineering. Το πώς δηλαδή παντρεύουμε όλες τις εξειδικεύσεις μαζί και ότι έχουμε συνήθως μια ομάδα η οποία επιβλέπει ένα έργο από τεχνικής άποψης, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από μια άλλη ομάδα επίβλεψης, το project management, δηλαδή τη διαχείριση και την ομάδα υλοποίησης και διαχείρισης ενός έργου, η οποία μπορεί να έχει μία έμφαση, να δίνει μία έμφαση στην παρακολούθηση π.χ. του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος ενός έργου.
Είδαμε λοιπόν ότι η διαδικασία σχεδιασμού διεστημικών συστημάτων είναι κλιμακωτή, αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποιους σχεδιαστικούς κύκλους. Είδαμε λοιπόν, όπως βλέπετε στο τετραγωνάκι εδώ πάνω αριστερά, ότι ξεκινάμε με τις προδιαγραφές, αλλά και τους περιορισμούς όταν σχεδιάζουμε ένα διεστημικό σύστημα. Εννοείται ότι όλα αυτά μπορεί κανείς να τα εφαρμόσει για διαφόρων ειδών έργα. Δεν είναι απαραίτητο και αφορούν μόνο διαστημικές κατασκευές και τα διαστημικά συστήματα, αλλά πάντα ξεκινάμε όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα, είτε ένα αεροσκάφος, ένα αυτοκίνητο, ένα ρομποτικό όχημα ή οτιδήποτε, βγάζοντας κάποιες προδιαγραφές, βλέποντας ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες και καθορίζοντας τους οποιουσδήποτε περιορισμούς έχουμε. Για παράδειγμα, κάποιους παράγοντες, παράμετροι που ίσως να υποθέτεται ότι είναι πολύ λογική, είναι το κόστος, το χρονοδιάγραμμα, αλλά και η απόδοση του συστήματος, δηλαδή τι θα έχουμε στο τέλος και τι θα αποδίδει αυτό το σύστημα που θα κατασκευάσουμε. Μετά μπαίνουμε στο δεύτερο βήμα, στο οποίο είναι να παράγουμε τις προδιαγραφές του συστήματος από αυτές τις αποστολές. Εξειδικεύουμε, έχουμε τον πρώτο βαθμό εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, αρχίζουμε και βλέπουμε τις αρχιτεκτονικές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε, αν πρέπει να έχουμε κάποιους περιορισμούς για το διαστημικό φορέα που θα επιλέξουμε, τροχιές, τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, την χρήση του δορυφόρου, να δούμε τι διαστημικά όργανα θα χρησιμοποιήσουμε, τροχιές. Εάν υπάρχει, για παράδειγμα, κάποιος περιορισμός στο μέγεθος του δορυφόρου ή ποιο θα είναι αυτό, να το καθορίσουμε. Και μετά να δούμε γενικότερα το τι στρατηγική δικτύωση θα χρησιμοποιήσουμε, ποιοι θα είναι οι τελικοί χρήστες και πού θα στέλνουμε τα δεδομένα μιας διαστημικής αποστολής. Αυτά βέβαια όλα είναι αλληλένδετα. Υπάρχει, όπως λέμε, ένα σχεδιαστικό κύκλο, ένα loop το οποίο υπάρχει, με το οποίο μπορούμε συνεχόμενα να αναπροσαρμόζουμε τη διαδικασία σχεδιασμού. Και αυτό γίνεται μέσω κάποιες επίσημες διαδικασίες. Υπάρχουν δηλαδή αυτό που λέμε στα αγγλικά milestones. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες συναντήσεις εργασίας ή συναντήσεις ελέγχου προόδου, με τα οποία μπορούμε και πάμε και συζητάμε τα προτινόμενα από την σχεδιαστική ομάδα. Υπάρχει κάποια ομάδα ελέγχου, η οποία προσπαθεί και ελέγχει βάσει της εμπειρίας και βάσει αυτών που έχουν καθοριστεί και μπορεί να, για παράδειγμα, ζητήσει κάποιες αλλαγές ή τουλάχιστον θα επικυρώσει κάπως την διαδικασία και τις αποφάσεις που έχει κάνει μια ομάδα. Το τρίτο βήμα είναι να κάνουμε μια πιο λεπτομερή σχεδίαση όλων των υποσυστημάτων. Οπότε ξεκινάμε πάντα από το διεστημικό όργανο το οποίο καθορίζει τις προδιαγραφές. Προχωράμε στο να αναπτύξουμε τους προϋπολογισμούς, ειδικά για τη μάζα, τις διαστάσεις του δορυφόρου και του οργάνου και την κατάγνωση ισχύως. Αυτά είναι τα τρία, όπως λέμε, budgets, τους προϋπολογισμούς που θέλουμε να έχουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε και έναν προϋπολογισμό, ένα budget, το οποίο να αφορά το σύστημα προώθησης, τη μάζα των καυσίμων, για παράδειγμα, τις δεξαμενείς καυσίμων που χρειαζόμαστε. Και κάνουμε μια συνεχόμενη σχεδίαση, η οποία έχει αυτή την επαναλαμβανόμενη λογική, με την οποία φτάνουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα βάσει των περιορισμών που έχουμε. Για όλα αυτά, χρησιμοποιούμε μια σειρά από εργαλεία, τα οποία θα τα δούμε σε αυτό το μάθημα, όπως είπαμε, για να υποστηρίξουν όλη αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Υπάρχει, παιδιά, κάποιο ερώτημα πάνω σε αυτό το γράφημα που βλέπετε εδώ? Κάποια ερώτηση, κάποια απορία? Όχι. Okay. Μιλήσαμε για τα μεγέθη των δορυφόρων και τις τάσεις που υπάρχουν και είδαμε ένα παράδειγμα της εταιρείας Intelsat και το πώς ξεκίνησε να σχεδιάσει δορυφόρους και πώς αυτοί έχουν αρχίσει και μεγενθύνονται σε διαστάσεις αλλά και στις ανάγκες που έχουν όσον αφορά την ισχύ και την μάζα τους, και προφανώς αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό από τους αναμεταδότες, από τις κεραίες. Και όλα αυτά έχουν μια άμεση εξάρτηση με την κατανάλωση ισχύως. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι διαστάσεις του δορυφόρου μεγαλώνουν δραματικά. Έχουμε πλέον, από εκεί που βλέπετε τον Intelsat 2 και 3 ή 4, όπου έχουμε σταθερές κατασκευές όσον αφορά τις κεραίες και τέτοια πράγματα, βλέπετε ότι έχουμε πλέον πτυσσόμενα υποσυστήματα όπως οι κεραίες και τα ηλιακά πτερύγια,
Στους Intelsat 5, 6, 7 και 8, όπως και στον Intelsat 35, αλλά και στον 37 και 38, που αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της χρήσης σε τροχιά. Είδαμε ότι πέρα από τη μεγέθυνση των δορυφόρων, έχουμε και τη μίκνηση των δορυφόρων. Υπάρχει αυτή η τάση να τους κάνουμε όλο και πιο μικρούς σε μάζα και σε όγκο, να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος εκτόξευσης, αλλά και να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ικανότητα που μας δίνουν οι μικροδορυφόροι της σμήνωσης. Δηλαδή το να δημιουργούμε κάποια συστοιχεία από τέτοιους δορυφόρους, ώστε να αυξήσουμε τον βαθμό επανεπίσκεψης πάνω από ένα σημείο, που είναι το κυριότερο πλεονέκτημα και στην ουσία είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαχωρίζει μια συστοιχεία από δορυφόρους με έναν μονολυθικό δορυφόρο, ο οποίος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, αλλά εξαιτίας της τροχιάς του θα μπορεί να μας δίνει δεδομένα από ένα συγκεκριμένο σταθερό σημείο μία φορά κάθε 2 ή 3 μέρες, ενώ μία συστοιχεία δορυφόρων μπορεί, για παράδειγμα, να μας δίνει δεδομένα κάθε 3 ή 4 ώρες, αναλόγω με το πόσο δορυφόρους έχουμε το ίδιο υψόμετρο στην ίδια τροχιά που κατασκευάζουμε. Μιλήσαμε για τις τάσεις όσον αφορά την μάζα. Εδώ είδατε σε αυτές τις γραφικές παραστάσεις πως έχουμε αυτή την αυξητική τάση για τους δορυφόρους γεωσύγχρονης τροχιάς. Είδαμε τον μέσο όρο να μειώνεται και αυτό θα το επιτρέπουν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε όσον αφορά την κατασκευή και σχεδίαση δορυφόρων. Και είδαμε κάποια παραδείγματα δορυφόρων. Πλέον κατασκευάζουμε δορυφόρους γίγαντες, όπως είναι ο Intelsat 29 που βλέπετε εδώ στο εργοστάσιο της Σέρβα. Πλέον υπάρχουν προτάσεις να σχεδιαστούν δορυφόροι τηλεπικοινωνιών των 10 τόνων, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούνται από πολύ μεγάλους διαστημικούς φορείς, όπως είναι ο Falcon Heavy και το Starship. Επίσης υπάρχει μια καινούρια τάση, για την οποία θα μιλήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, στην οποία είναι για το πώς θα μπορούμε να συναρμολογούμε ακόμα μεγαλύτερους δορυφόρους, αλλά όταν αυτή είναι σε τροχιά, δηλαδή να μπορούμε να ενώνουμε κομμάτια από δορυφόρους όπως κάναμε με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και θα μπορεί, για παράδειγμα, κάποια διαστημόπλια ρομπότ είτε να ενώνουν, να συναρμολογούν κάποιες κατασκευές, χρησιμοποιώντας, σκεφτείτε, ένα 3D printer το οποίο να είναι ήδη στο διάστημα και να το στέλνουμε τις πρώτες ύλες, να μπορούμε να ανεφοδιάζουμε έναν δορυφόρο με καύσιμα, για παράδειγμα, ή να το αλλάζουμε κάποια από τα υποσυστήματα που έχει, όπως τις μπαταρίες και οι ηλιακοί συλλέκτες, και να μπορούμε να το αλλάζουμε όχι μόνο το μέγεθος, αλλά και τις ικανότητες που έχει, να προσθέτουμε, για παράδειγμα, να μεταδότες. Μία ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι ότι πολλοί ισχυρίζονται ότι το να μπορούμε να συναρμολογούμε δορυφόρους σε τροχιά, κατασκευές δηλαδή, είναι ίσως το μέλλον της διαστημικής. Και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι η συναρμολόγηση διαστημικών κατασκευών είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει, και ποιος είναι ο λόγος ίσως που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα? Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι υπάρχουν να συναρμολογούμε δορυφόρους με κομμάτια που εκτοξεύονται από το έδαφος και να γίνεται συναρμολόγηση σε τροχιά? Αυτό δεν το έχουμε ήδη κάνει με το διαστημικό σταθμό? Αυτό έχουμε, δεν έχουμε εφαρμόσει? Το έχουμε εφαρμόσει και είναι ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα, σωστά. Είναι ένα από τα... Σταύρο. Είναι ίσως ένα από τα πολύ μοναδικά παραδείγματα που έχουμε. Υπάρχουν και κάποια άλλα, βέβαια. Υπάρχει, για παράδειγμα, και το τηλεσκόπιο, διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, με το οποίο κάναμε κάποιες τέτοιες ενέργειες. Αλλά γιατί δεν το έχουμε κάνει, για παράδειγμα, και σε άλλα διαστημικά συστήματα εκτός από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό? Μήπως γιατί χρειάζεται παρέμβαση ανθρώπινη? Θεωρούσαμε ότι μέχρι στιγμής, σωστά, θα έπρεπε να υπάρχει μια ανθρώπινη παρέμβαση. Θα έπρεπε, δηλαδή, η συναρμολόγηση να γίνεται με αστροναύτες. Αυτό πιστεύετε ότι μπορούμε να το αφαιρέσουμε από τη συνολική εξίσωση? Πρέπει να αναπτύξουμε μια τεχνολογία αυτοματισμού, ας πούμε, για αυτό, ναι, το πράγμα. Μίλα, Γρηγόρη, ναι, πες. Όχι, πες. Είμαι ένα ρομποτικό χέρι σαν το Canadarm, ας πούμε. Ναι. Και δηλαδή, για να,
Μην έχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, αυτό λέω. Από ό,τι φαίνεται από την ιστορία του διαστήματος, φαίνεται ότι αυτό το οποίο ίσως να συντελεί στο να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη ρομποτική κατασκευή διαστημικών κατασκευών και συστημάτων, μάλλον είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ότι το ρίσκο, το κόστος, το οποίο προσθέτει ο ανθρώπινος παράγοντας στις επανδρομένες διαστημικές πτήσεις, όπως και οι περιορισμοί που είχαμε στις τεχνολογίες, δεν επέτρεπαν, αλλά ίσως και η έλλειψη αυτοπεποίθησης που είχαμε ή κάποιων πειραματικών αποστολών, δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση που υπήρχε το 80 και το 90 με την πολύ προηγμένη ρομποτική, τα ρομποτικά συστήματα τα οποία εκτοξεύτηκαν, όπως είναι το Canada Arm 1, το οποίο ήταν στο διαστημικό λεωφορείο που ανέφερε η Αγγελική, το Canada Arm 2, ο ρομποτικός βραχίωνος που είναι τώρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπως και το Dextre, αυτό το ρομποτικό κομμάτι με τα δάχτυλα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει η τάση και η σκέψη και οι προτάσεις, ερευνάται πλέον πάρα πολύ το κατά πόσο θα μπορούσαμε πλέον με τις τεχνολογίες που έχουμε, αυτοματισμού που ανέφερε ο Γρηγόρης, ρομποτικής αλλά και τεχνητής νοημοσύνης, να μπορούμε πλέον να κάνουμε τέτοιες κατασκευές. Και υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις την περασμένη εβδομάδα. Η Airbus έχει ανακοινώσει επίσημα ότι ξεκινά να αναπτύσσει πλέον τις τεχνολογίες ώστε στην επόμενη δεκαετία να μπορέσει να κάνει, να συναρμολογεί μεγάλες διαστημικές κατασκευές. Δηλαδή σκεφτείτε γιγαντιαίους δορυφόρους σε τροχιά Αγίου, τους οποίους θα ζυγίζουν για παράδειγμα όχι 10 τόνους αλλά 25 τόνους και θα μπορούμε να τους αλλάζουμε κομμάτια μέσω δορυφόρου των ρομπότ, χωρίς την χρήση των ανθρώπων. Οπότε πιστεύω ότι αυτό που θα δούμε πολύ περισσότερο την επόμενη δεκαετία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση στη χρήση τεχνολογιών αυτοματισμού που ανέφερε ο Γρηγόρης, ρομποτικής. Τώρα που οι εκτοξεύσεις επίσης έχουν αρχίσει και γίνονται πιο προσιτές οικονομικά μέσω των επαναχρησιμοποιούμενων πυράβλων, θα δούμε να συναρμολογούνται, πιστεύω, πολλές τέτοιες διαστημικές αποστολές. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτό? Όχι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τους τύπους των δορυφόρων οι οποίοι κατασκευάζονται. Υπάρχουν τρεις τύποι από δορυφόρους στην ουσία που είδαμε ότι μπορεί να κατασκευαστούν και να χρησιμοποιούνται από διάφορους οργανισμούς. Υπάρχουν οι civil δορυφόροι, αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια κρατική χρηματοδότηση από οργανισμούς οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι εθνικοί, διακυβερνητικοί, intergovernmental, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρηματοδοτούνται μέσω των διαστημικών υπηρεσιών ή οργανισμών της κάθε χώρας και αξιοποιούνται για διαφόρων ειδών εφαρμογές. Μπορεί να είναι η επιστήμη, ο καιρός, οι επικοινωνίες, η πλοήγηση. Και επίσης υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα αποτελέσει στην ουσία το τρίτο flagship, όπως λέγεται, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Κοπέρνικος και τον Γαλιλαίο. Έχει προταθεί από τον Σύντροπο Μπρετών η δημιουργία ενός δικτύου, μιας συστοιχίας δορυφόρων σε χαμηλή υγιεινή τροχιά, ο οποίος ανταγωνιστεί τον Starlink του Elon Musk, η οποία αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις στην Ευρώπη και το κατά πόσο θα μπορέσει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται ακόμα πάρα πολύ, αλλά οι civil δορυφόροι αφορούν τέτοιες εφαρμογές. Υπάρχουν στρατιωτικοί δορυφόροι που πάλι ιδίως χρηματοδοτούνται από εθνικούς χώρους και οργανισμούς, αλλά συνήθως η χρηματοδότησή τους που έρχεται από τον στρατιωτικό υπολογισμό, από τον υπολογισμό των Υπουργείων Άμυνας των χωρών, τα οποία χρηματοδοτούν, είναι κυρίως για την παρακολούθηση και δεν εννοούμε μέσω μόνο της διαπαρατήρησης, δηλαδή της εικόνας, αλλά αφορούν και την παρακολούθηση ηλεκτρονικών σημάτων, του φάσματος δηλαδή, ό,τι εκπέμπει στην ουσία κάποιο ηλεκτρομαγνητικό ίχνος, οι στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες και η πλοήγηση. Όσον αφορά τα στρατιωτικά θέματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά, ήθελα να σας ρωτήσω ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο
η πιο σημαντική εφαρμογή ή η εφαρμογή που έχει τη μεγαλύτερη τάση ανάπτυξης αυτή την περίοδο. Να δοκιμάσω. Βεβαίως. Σταύρος. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι διαχρονική η τηλεπισκόπηση. Η τηλεπισκόπηση. Είναι διαχρονικό ζήτημα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, Σταύρο, ότι όντως η τηλεπισκόπηση, ειδικά από τη δεκαετία του 60, ήταν ο πρώτος τομέας που καθοδηγούσε κάπως έτσι την ανάπτυξη των δορυφόρων, αλλά και βοήθησε στην ανάπτυξη των, όπως λέμε, πολιτικών δορυφόρων, αλλά και γενικότερα της τεχνολογίας των μικροεπεξεργαστών, των συστημάτων πλοήγησης ή οτιδήποτε. Φτάσαμε δε στο ακραίο σημείο όταν κατασκευάζαμε τους πρώτους δορυφόρους στην παρατήρηση της δεκαετίας του 60, αλλά και μέχρι τα μέσα του 70, όταν δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να ψηφιοποιήσουμε τις εικόνες και το βίντεο που τραβούσαν αυτοί οι δορυφόροι, να αποθηκεύονται σε φιλμ, για παράδειγμα, πάνω στους δορυφόρους και να χρησιμοποιούνται κάποιες κάψουλες, τις οποίες οι δορυφόροι αφήνανε ανατακτά χρονικά διαστήματα και μάζευαν διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες, τα δεδομένα, με αλεξίπτωτα. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο σε μερικές διαστημικές αποστολές, τις αποστολές Κορώνα, όπως λέγονται, να πιάνουν αυτές τις κάψουλες με τα φιλμ, με αλεξίπτωτα, με ελικόπτερα που πετούσαν στον αέρα και να τα πιάνουμε μέσα στον αέρα. Και φυσικά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός με τους Σοβιετικούς, γιατί παρακολουθούσαν τέτοιες αποστολές, μήπως υποφεληθούν από τέτοιου είδους σφάλματα που θα μπορούσαν να γίνουν, για παράδειγμα να μην μπορέσει κανείς να φτάσει την κάψουλα που υπήρχε. Και φυσικά αυτό το πράγμα συνεχίστηκε με αποτέλεσμα η διακριτική ικανότητα από τους δορυφόρους τηλεπαρατήρησης να έχει φτάσει στο σημείο των εκατοστών όσον αφορά τις ικανότητές τους. Αλλά η ανάπτυξη όλων αυτών σε συνδυασμό με τους πολιτικούς δορυφόρους που υπάρχουν, που πλέον η Αμερική όπως και η Ευρώπη αγοράζουν δεδομένα και από πολιτικούς δορυφόρους, σημαίνει ότι πλέον δεν είναι ο κυριότερος τομέας που αναπτύσσεται στους δορυφόρους. Είναι δηλαδή μια όρημη αγορά που έχει φτάσει, έχει κάνει ένα πλατό στα αυρά αυτή την περίοδο. Ποιος άλλος τομέας αναπτύσσεται στους θεωρητικούς δορυφόρους ραβέα? Τα υπόλοιπα δύο είναι όπως τα έχετε και στη διαφάνεια. Οι επικοινωνίες λογικά, έτσι, ναι. και το guidance. Ναι. Η πλοήγηση είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Είναι εξάλλου η πλοήγηση, το Global Positioning System, δημιουργήθηκε ακριβώς στην Αμερική, από την πολεμική αεροπορία της Αμερικής, αλλά και από το αμερικανικό ναυτικό, σε μια πιο πρωτόγονη μορφή από το GPS, για να μπορέσει να δώσει την δυνατότητα πλοήγησης σε οπλικά συστήματα, ώστε να μπορούν διάφορα συστήματα όπως τα υποβρύχια, αλλά και οπλικά συστήματα, να μπορούν να βρουν την πορεία τους σε διάφορες περιοχές ανά τον πλανήτη και να μπορούν να βρουν τον στόχο τους. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι οι τηλεπικοινωνίες και αφορούν κυρίως τις τηλεπικοινωνίες και την αναμετάδοση σήματος από drone. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη που ίσως αφορά ακόμα και τον διπλασιασμό του capacity που υπάρχει στις επικοινωνίες, στο σημείο που να μην φτάνουν οι στρατιωτικοί δορυφόροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αυτοί που κατασκευάζονται, και να υπάρχει ανάγκη να νοικιάζονται αναμεταδότες και δορυφόροι από πολιτικούς παρόχους για να μπορούν να αναμεταδίδουν σήμα, εικόνα δηλαδή και βίντεο, από ντρόουν τα οποία πετούν σε διάφορες περιοχές στον κόσμο. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα ντρόουν το οποίο πετάει πάνω από το Ιράκ ή πάνω π.χ. από το Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο ή κάπου για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, και να υπάρχει ανάγκη σε πραγματικό χρόνο αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο το συνεχόμενο το οποίο παράγει, να αναμεταδίδεται σε κάποιον σταθμό ελέγχου στις Βρυξέλλες, σε μια π.χ. βάση του ΝΑΤΟ, ή στην Αθήνα, ή στη Ουάσιγκτον, ή στη Μόσχα. Οπότε αυτές οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες είναι εξαιρετικά μεγάλες και είναι αυτές που στην ουσία αυτή τη στιγμή καθοδηγούν την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε αυτό το τομέα.
Υπάρχουν επίσης, υπάρχει η ραγδαία ανάπτυξη και των εμπορικών δορυφόρων, δορυφόρων από μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι ήταν πρώην κρατικοί οργανισμοί και έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως είναι η Intelsat, το Inmarsat, που είχαν πολύ μεγάλες εξειδικεύσεις. Ο Inmarsat, για παράδειγμα, είχε την εξειδίκευση στο να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα τηλεπικοινωνίας σε σκάφη του εμπορικού ναυτικού με σταθμούς εδάφους σε διάφορες χώρες. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι πάροχοι, αυτές οι εταιρείες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και μπαίνουν σε νέες αγορές. Για παράδειγμα, μία νέα αγορά όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες είναι να μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, συνεχόμενο ίντερνετ σε οτιδήποτε κινείται. Αυτοκίνητα, αεροστάτη, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν σας είχα αναφέρει κάποια περίοδο. Πολλές φορές για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ δουλειά, ένας καθοριστικός παράγοντας για το τι αεροστάθος θα διαλέξουν και ποια αεροπορική εταιρεία είναι, για παράδειγμα, για το αν παρέχουν ίντερνετ κατά τη διάρκεια της κρίσης και όχι. Όπως ήταν πριν από 10-15 χρόνια, που πολλές φορές σε εμάς που ταξιδεύαμε στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Κίνα για διάφορα συνέδρια, θέλαμε σαν να ως απαραίτητο συνθήκη να υπάρχει, για παράδειγμα, η διάθεση του ίντερνετ σε τέτοια ξενοδοχεία. Έτσι γίνεται αυτή τη στιγμή και με αεροστάθη. Εγώ, όταν, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια πήγα στη Σαγκάη, πετώντας από την Ελλάδα, επέλεξα την Finnair, γιατί η Finnair είχε και ένα πολύ βολικό πρόγραμμα πτήσεων από την Ελλάδα. Σύντομο δηλαδή, είχε ένα πολύ καινούριο αεροστάθο, ένα Airbus 350. Αλλά ο κυριότερος λόγος επίσης ήταν ότι, πέρα από ότι ήταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία αξιόπιστη, ότι είχε ίντερνετ, για παράδειγμα, την παροχή ίντερνετ στο αεροσκάφος, και ότι για μια 9-ωρη πτήση από το Ελσίνκι στη Σαγκάη, το κόστος του ίντερνετ στο αεροσκάφος αυτό ήταν γύρω στα 12 ευρώ. Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ λογικό και μου επέτρεψε να δουλέψω κατά διάρκεια αυτού του 9-ωρου, για παράδειγμα, ή για ένα πλάσμα αυτής της ώρας. Οπότε η τηλεφωνία, η παροχή ίντερνετ, αλλά και η τηλεπαρατήρηση από εμπορικούς δορυφόρους, από εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν στόλους από μικροδορυφόρους χαμηλού κόστους, οι οποίοι πουλούν πλέον εικόνες, αλλά και προϊόντα από εικόνες, όπως είναι η Planet, οδηγούν αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις στον τομέα της διαστημικής. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτά? Όχι. Okay. Κάτι λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο θα μελετήσουμε σήμερα, είναι η μηχανική συστημάτων, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά systems engineering. Και όταν εννοούμε systems engineering, και θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά την αγγλική ορολογία, γιατί η ελληνική ορολογία σε πολλά από αυτά τα πράγματα είναι αρκετά περιορισμένη, εννοούμε αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση, την οποία προσπαθούμε να επιτευχθεί η επιτυχής σχεδίαση ενός συστήματος. Είναι δηλαδή η προσέγγιση στην οποία θα πρέπει να υπάρξουν διάφορες επιστήμενες και τεχνικές της μηχανικής, τα οποία συνδυάζονται για να μας φέρουν ένα επιτυχές αποτέλεσμα όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη σχεδίαση ενός πολύπλοκου συστήματος. Οπότε αυτή η επιστήμη του systems engineering συνδυάζει στην ουσία τις διάφορες επιστήμες και τα διάφορα εξειδικευμένα γκρουπ και ομάδες μιας ομάδας, και είναι φτιάχνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούμε να μετατρέψουμε μια σχεδίαση από το επίπεδο, δηλαδή, της ας πούμε σχεδίασης, από τη στιγμή που είναι, για παράδειγμα, σε ένα concept, να το υλοποιήσουμε και να το φτάσουμε στην παραγωγή, αλλά και στην τελική χρήση. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το τι είναι το systems engineering. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ακόμα και διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και έχουν δώσει διάφορους τέτοιους ορισμούς, όπως αυτός που βλέπετε από τον Νικοσέ εδώ πέρα, που εξηγεί τι σημαίνει τι είναι το system, το σύστημα δηλαδή. Και πολλές από αυτές τις σχεδιαστικές φιλοσοφίες που θα μιλήσουμε σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούμε ένα έργο έχουν προέλθει και από τον τομέα της διαστημικής, αλλά και από τον τομέα της άμυνας, όπου πολλές φορές αυτοί οι δύο τομείς, οι τομείς δηλαδή της αεροδιαστημικής και της άμυνας, αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούμε στοιχεία
από τον έναν οργανισμό και τα μεταφέρουμε στον άλλον και το αντίστροφο κατά τη διάρκεια της σχεδίασης πολύπλοκων συστημάτων. Γενικότερα, ο τομέας της αεροδιαστημικής και της άμυνας έχει πάρα πολλές ομοιότητες, γιατί ο βαθμός πολυπλοκότητας όταν σχεδιάζουμε ένα οπλικό σύστημα ή ένα διαστημικό σύστημα, ο βαθμός λοιπόν πολυπλοκότητας που είναι εξίσου πολύπλοκος, δηλαδή το επίπεδο να είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και υψηλό. Υπάρχουν διάφορες εγγενείς αδυναμίες, τις οποίες γνωρίζουμε όταν σχεδιάζουμε διαστημικά και αμυντικά συστήματα, που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, το επίπεδο του ρίσκου που υπάρχει, τα προβλήματα στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, το πώς διαχειριζόμαστε το ρίσκο όσον αφορά την αναπτυξιακή διαδικασία ενός συστήματος και το πώς θα διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας και να υπενθυμίζουμε τον εαυτό μας ποιοι είναι οι στόχοι ενός συστήματος και κυρίως να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την πολυπλοκότητα των στόχων. Το να βάζουμε, να θέτουμε επίσης προδιαγραφές όταν σχεδιάζουμε τέτοια συστήματα και τα στοιχεία αυτών των συστημάτων θα πρέπει να καθορίζονται με έναν τέτοιο τρόπο που να πηγαίνουν αυτό που λέμε από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή το περίφημο top-down approach, το οποίο έχουμε κάποιες πολύ πολύ γενικές και αρχικές, όπως λέμε, προδιαγραφές, οι οποίες δίνουν έμφαση στη μεγάλη εικόνα και μετά αυτές να εξειδικεύονται με έναν σταδιακό τρόπο, όπως λέμε, προς τα κάτω, δηλαδή με μια στρατηγική πυραμίδα, όπως θα δούμε, η οποία θα μεταφέρεται από το σύστημα στα υποσυστήματα και μετά στα στοιχεία του υποσυστήματος που υπάρχουν. Το πόσο σημαντικό είναι το να έχει κανείς γνώση και την αντίληψη της μηχανικής συστημάτων είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μπορεί επίσης να κρίνει την επιτυχία στην υλοποίηση ενός έργου διαστημικής. Αυτό το οποίο μας φέρει, όπως λέει η διαφάνεια εδώ, είναι ότι μας δίνει αυτό το overview, μας δίνει τη μεγάλη εικόνα του ολοκληρωμένου συστήματος διαστημικής που φτιάχνουμε, του διαστημοπλοίου. Μας επιτρέπει να συντονίσουμε τα σχέδια από την κορυφή, να είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα υποσυστήματα θα δουλέψουν σε αρμονία και με έναν αρμονικό τρόπο και σε συντονισμό. Για παράδειγμα, θα θέλουμε να κάνουμε απλά πράγματα από το να καθορίσουμε τις διαπαθές, τα interfaces για παράδειγμα, να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να παρέχουμε ισχύ στα υποσυστήματα που είναι απαραίτητο, να έχουμε τους κατάλληλους αισθητήρες, να έχουμε δηλαδή την πλήρη αντίληψη του τι πρέπει να κάνει ένα διαστημικό σύστημα. Επίσης, το systems engineering μας επιτρέπει να συντονίσουμε τους ειδικούς του κάθε υποσυστήματος, μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη και να είναι τόσο περίπλοκη την οποία δεν θέλουμε να αφήσουμε να την σχεδιάσει ένα μόνο άτομο ή μια μικρή υποομάδα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψει σε συντονισμό και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ώστε να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι λειτουργικό, να φτιαχτεί μέσα στον προϋπολογισμό που απαιτείται και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που μας έχουν θέσει. Η ομάδα σχεδιασμού λοιπόν συστημάτων, η ομάδα Systems Engineering επίσης μας επιτρέπει να έχουμε μία εστίαση στους στόχους της διαστημικής αποστολής, κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγουμε και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία εξειδικευμένη ομάδα η οποία να έχει επίσης και αυτό που θα πω εντός εισαγωγικών, την εξουσία να μπορεί να συντονίσει την ομάδα και να μπορέσει να εκτρέψει οτιδήποτε ρίσος, οτιδήποτε δηλαδή εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για να υλοποιηθεί το έργο. Μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε ένα διαστημόπλοιο ή μία αποστολή και να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας διάφορους περιορισμούς αλλά και τρόπους οργάνωσης. Για παράδειγμα, θα πρέπει να φτιάξουμε μία ομάδα η οποία προφανώς να υπάρχει η ομάδα παρακολούθησης του έργου, διαχείρισης του έργου, να υπάρξει μία ομάδα η οποία θα μπορέσει να δώσει έμφαση στην κατασκευή και στην παραγωγή, κάτι που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να σχεδιάσεις κάτι το οποίο θα είναι τόσο πολύπλοκο που
Για παράδειγμα, οι μηχανικοί παραγωγής δεν θα μπορούν να το παράξουν, γιατί είναι τόσο πολύπλοκο, κάτι το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές. Να υπάρξει κάποια ομάδα ποιοτικού ελέγχου, η οποία να ελέγξει το τι συμβαίνει, να γίνει η συναρμολόγηση, η κατασκευή και η δοκιμή όλων των υποσυστημάτων και του δορυφόρου. Οπότε, η ομάδα αυτή σχεδίασης συστημάτων, όπως λέμε, συντονίζει όλες αυτές τις ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι μέσα σε μια εταιρεία που σχεδιάζει έναν δορυφόρο, μπορεί να αφορά όμως και στοιχεία και οργανισμούς οι οποίοι να είναι διεθνείς ή να αποτελείται η ομάδα και από άλλες εταιρείες και να χρειαστεί να συντονίσει ένα consortium το οποίο έχει αναλάβει την κατασκευή ενός δορυφόρου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η Airbus, η οποία αν για παράδειγμα έχει επιλεχθεί να κατασκευάσει ένα τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, η Airbus λοιπόν θα πρέπει να συντονίσει τα διάφορα εργοστάσια και τις εταιρείες που έχει. Οι εταιρείες, ας πούμε, της Airbus ή θηγατρικές που έχει είναι στην Αγγλία, στην Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Έχει θηγατρικές μονάδες στην Αμερική και μπορεί να έχει και κάποιες άλλες εταιρείες με τις οποίες είναι στη μετοχική σύνθεση, οι οποίες να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά θα πρέπει να συντονιστούν. Και θα πρέπει να συντονιστούν όχι μόνο στο επίπεδο του τεχνικού έργου το οποίο θα πρέπει να συμβεί. Για παράδειγμα, θα πρέπει να συντονίσει οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαστημική αποστολή, τη μεταφορά, για παράδειγμα, υποσυστημάτων ή βιβλίων ή τεχνικών εγγράφων, το να μπορέσει, για παράδειγμα, να στείλει με courier ή με κάποια μεταφορική εταιρεία κάποιο υποσύστημα, να είναι βέβαιο ότι έχει, για παράδειγμα, προχωρήσει την εξουσιοδότηση στο να έχει τις άδειες εξαγωγής οι οποίες απαιτούνται για τη μεταφορά διαφόρων αντικειμένων. Υπάρχει μια τεράστια λίστα από ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι ένα έργο θα μπορέσει να υλοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί ομαλά. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω στο Systems Engineering? Ναι, να ρωτήσω εγώ. Ναι, ναι. Ωραία, πας ο Τζίμις είμαι. Το ερώτημα είναι το εξής. Είναι ξεχωριστός ρόλος αυτός σε μια εταιρεία? Γιατί κοιτώντας λίγο, ας πούμε, έτσι, θέσεις εργασίας και τα λοιπά, να δω πώς κινείται, ας πούμε, το πράγμα, έχω μείνει με την εντύπωση ότι συνήθως δεν είναι. Είναι τύπου συνδυαστικός με άλλους ρόλους. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις λίγο system engineer, αλλά να είσαι ένας designer, ας πούμε, σε hardware, ή να κάνεις software, ή να κάνεις project management. Ναι. Συνήθως πώς είναι, ας πούμε, το. Αυτό το οποίο συνήθως ισχύει είναι ότι θα διαπιστώσεις, Τζίμι, ότι σε αρκετά μεγάλες αλλά και μικρές εταιρείες στον τομέα της διαστημικής αλλά και της άμυνας, αλλά κυρίως της διαστημικής, σίγουρα υπάρχει ομάδα Systems Engineering. Συνήθως η ομάδα αυτή είναι, να το πω, κάπως μικρή, δηλαδή αποτελείται από 5 ή 6 μηχανικούς, οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έχουν, όπως αποκαλούμε εμείς στο δικό μας περιβάλλον, έχουν σπάσει, έχουν γίνει broken δηλαδή μέσα στη διαδικασία σχεδίασης διαστημικών αποστολών, με την έννοια ότι έχουν περάσει από πολλαπλές διαστημικές αποστολές και έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ανάλογα με το τι δουλειά εργασίας, τι project work υπάρχει σε μια εταιρεία, πολλοί από αυτούς τους μηχανικούς συστημάτων έχουν ένα διπλό ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να προέρχονται από μια υποομάδα, την ομάδα, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, της δομής, structural group, και εξαιτίας της εμπειρίας τους να έχουν προαχθεί, να το πούμε κάπως έτσι, στην ομάδα systems engineering, και ανάλογα με το τι δουλειά υπάρχει στην εταιρεία, να προσδιορίζουν το χρόνο δουλειάς και εργασίας τους ανάμεσα από δύο τέτοια tasks. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι όταν προκυρήσονται τέτοιες θέσεις, γίνεται ένας συνδυασμός. Προσπαθούμε να, για παράδειγμα, βρούμε κάποιους μηχανικούς οι οποίοι να έχουν μια τέτοια εμπειρία και αντίληψη, ακόμα και αν δεν έχουν πολλά χρόνια προεργασίας, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, πολλά χρόνια εμπειρίας σε κάποια εταιρεία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μεταπτυχιακά σε systems engineering. Επίσης, εμείς στο aerospace engineering ή στο space engineering, όπως κάνετε εσείς, θα παρατηρήσετε ήδη ότι μέσα σε ένα εξάμηνο έχετε μάθει ίσως το πώς λειτουργούν πάνω από 10-15 τεχνολογίες και υποσυστήματα που ίσως να μην ξέρατε πριν. Άρα εδώ το systems engineering αρχίζετε και το αποκτάτε σαν ικανότητα.
Οπότε γίνεται ένας συνδυασμός. Συνήθως προσπαθούν να κάνουν μία μίξη, να βρούνε κάποιους μηχανικούς ή επιστήμονες που να μπορέσουν να χτίσουν αυτή την ικανότητα μέσα στην εταιρεία από αρκετές θέσεις, όπως λέμε, junior, δηλαδή οι οποίες είναι από μηχανικούς που μόλις οι επιστήμονες που έχουν βγει μόλις από το πανεπιστήμιο, αλλά γίνεται και ένας συνδυασμός στο να προσληφθούν μηχανικοί που έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία. Απλά το κόστος του να βρεις ένα τέτοιο systems engineer, ο οποίος να είναι αρκετά senior, να έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία, κοστίζει πάρα πολύ. Και επίσης μπορεί να χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος να μετεκπαιδευτεί, αν προέρχεται από ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά μακριά. Για παράδειγμα, αν πάρεις έναν senior systems engineering από τον τομέα της αεροναυπηγικής, ο οποίος, για παράδειγμα, σχεδίασε τους κινητήρες ενός αεροσκάφους και τη Rolls-Royce, θα μπορέσει να δουλέψει σε μια εταιρεία διαστημική, το έχω δει εγώ αυτό, αλλά θα χρειαστεί 5-6 μήνες για να μεταεκπαιδευτεί. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι θα δεις έναν συνδυασμό από αυτά. Αν δεις, για παράδειγμα, πολλές εταιρείες στην Αγγλία που έχουν μέσω του LinkedIn και του Facebook, αλλά κυρίως του LinkedIn, που ψάχνουν συνεχώς μηχανικούς, έχω δει έναν συνδυασμό από τέτοιες, για παράδειγμα, θέσεις εργασίες. Άλλες, για παράδειγμα, λένε ότι θέλουν έναν junior systems engineering, ο οποίος ίσως και να ασχοληθεί με ένα υποσύστημα εξειδικευμένα, το propulsion, αλλά να έχουν αυτό το αστερίσκο που να λέει ότι θέλουμε ύστερα από 2-3 χρόνια να εξειδικευτεί κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου και να γίνει systems engineer, ή μπορεί να βρεις κάποια θέση εργασίας στην οποία να απαιτούνται 10-15 χρόνια εμπειρίας, για παράδειγμα. Στη θέση, για παράδειγμα, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ζητούν Space Systems Engineer με μία εμπειρία 3-5 χρόνια. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα με την απάντησή μου. Ναι, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά, πάνω στο Systems Engineering? Okay. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Θα ήθελα εδώ να επαναλάβω το γράφημα που δείξαμε στην αρχή του μαθήματος όσον αφορά το επίπεδο της εξειδίκευσης και σε ποιο βαθμό φτάνουμε όταν θέλουμε να αφήσουμε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό να φτάσει, χρησιμοποιώντας αυτή την, πώς να το πω κάπως έτσι, αυτό το γράφημα της υπερβολής. Εδώ βλέπετε το αντίστοιχο γράφημα όσον αφορά την αεροδυναμική. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε αυτούς τους systems engineers και αφήναμε τους μηχανικούς των υποσυστημάτων, δηλαδή χρησιμοποιώντας μια πολύ κλασική και συντηρητική δομή με την οποία χωρίζουμε ένα πολύπλοκο σύστημα σε κουτάκια και σε υποσυστήματα, αν αφήναμε τις ομάδες αυτές να δημιουργήσουν ένα πολύπλοκο σύστημα όπως ένα διαστημόπλοιο ή ένα αεροσκάφος, χωρίς να έχουμε μια ομάδα η οποία να παρακολουθεί το έργο οριζόντια, δηλαδή να αποτελείται από μηχανικούς οι οποίοι και επιστήμονες που είναι μέλη όλων αυτών των ομάδων και έχουν και κάποια εμπειρία, τότε το όχημα το οποίο θα μας ζητούσαν να σχεδιάσουμε θα προσέγγιζε κατά πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την καταγωγή των μηχανικών της οποίας σχεδιάζουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή, αν αφήναμε για παράδειγμα κάποιον ο οποίος είναι ένας μηχανικός που ασχολείται με τα υδραυλικά συστήματα, θα χρησιμοποιούσε και θα αξιοποιούσε αυτό που ξέρει, τις γνώσεις που ξέρει στο μεγαλύτερο βαθμό, και θα προσέγγιζε έναν βαθμό εξειδίκευσης και πολυπλοκότητας η οποία θα προέρχεται από την εκπαίδευσή του, από το γνωστικό του αντικείμενο. Οπότε αυτό φαίνεται εδώ σε αυτό το γράφημα, και προφανώς η χρήση των systems engineers είναι μια καινούρια, δεν είναι καινούρια τάση, είναι μια τάση η οποία υπάρχει πλέον τα τελευταία 10-20 χρόνια, θεωρείται δεδομένη στον τομέα της αεροδιαστημικής και της διαστημικής, και πλέον είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν, έχει μεταφερθεί σε άλλες επιστήμες και αγορές και τομείς, οι οποίες αρχίζουν να γίνονται και αυτές πολύπλοκες, όπως για παράδειγμα στον τομέα της αυτοκίνησης, όπου όταν σχεδιάζουμε πλέον ένα αυτοκίνητο, εκεί που ένα αυτοκίνητο δεν είχε πριν από 20 χρόνια ούτε έναν υπολογιστή ή μικροεπεξεργαστή, τώρα αν για παράδειγμα πάει κανείς και ερευνήσει αυτοκίνητα όπως είναι το καινούριο Volkswagen Golf, θα παρατηρήσει ότι για παράδειγμα έχει πάνω από 40 μικροεπεξεργαστές,
έχει το δικό του σύστημα δικτύου μέσα, έχει τουλάχιστον δύο συστήματα με τηλεπικοινωνιών με SIM, με 4G για παράδειγμα, με το οποίο στέλνει δεδομένα σε κάποιο κεντρικό γραφείο της Volkswagen, για παράδειγμα με τον Golf, στο οποίο στέλνει και ενημερώνει πώς αποδίδει το σύστημα, εάν χρειάζεται κάποια υπηρεσία βοηθητική, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε τέτοιο, ή επίσης ανεξάρτητα συστήματα ασφάλειας. Οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και πλέον μηχανικοί συστημάτων και επιστήμονες συστημάτων αξιοποιούνται πλέον σε όλων των ειδών τα έργα που έχουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητα. Οπότε το ερώτημα εδώ είναι, εάν έχουμε έναν τέτοιο μηχανικό ή επιστήμονα συστημάτων, τι είναι αυτό το οποίο αυτός ο συγκεκριμένα ο επιστήμονας ή μηχανικός θα πρέπει να συντονίσει. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν και ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνθέσουν μια διαστημική αποστολή. Οπότε, παιδιά, έχοντας παρακολουθήσει τα απίστευτα σημαντικά μαθήματα που σας έχω διδάξει, προφανώς τα εκτιμάτε καθημερινώς, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Ποια λοιπόν είναι τα μέρη μιας διαστημικής αποστολής τα οποία θα πρέπει να συντονίσει ένας systems engineer, ένας μηχανικός συστημάτων, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια διαστημική. Παιδιά, μ' ακούτε? Ναι, έχει σηκώσει ο Γρηγόρης το χέρι του. Συγγνώμη, παιδιά, επειδή κάνω προσδέκτες διαφάνειες, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω τα χέρια που σηκώνονται. Βλέπω δηλαδή σε προβολή τα slides μου και δεν βλέπω την εικόνα του Teams. Okay. Μπορώ να πω? Ναι, Γρηγόρη, απάντηση, παρακαλώ, ναι. Χρειαζόμαστε όλα τα υποσυστήματα που έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο μάθημα, το 802. Το καταπληκτικό μάθημα 802, ναι. Ναι. Τα βασικά είναι, ας πούμε, το υποσύστημα ισχύως, για να δίνει την απαραίτητη ισχύ και να, ας πούμε, προσαρμόζει την ίσχυ ανάλογα με τα payloads και τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Το άλλο είναι το υποσύστημα που για τα data handling, που θα επεξεργάζεται τέλος πάντων τα δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες. Ναι. Οπότε αυτά περιορίζονται στο τομέα, στο κομμάτι του δορυφόρου. Υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να συνυπολογίσουμε? Πηγαίνοντας το ένα βήμα. Α, έλα, πες. Α, πες αν θες. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να μου πάρω μόνο εγώ. Okay. Πηγαίνοντας το ένα βήμα παραπέρα, μπορούμε να πούμε ότι ο systems engineer θα πρέπει να έχει γνώση και για την τροχιά του δορυφόρου ή του διαστημοσκάφου, σε πάση περιπτώσει, για τις συνθήκες εκτόξευσης, τις ανοχές, ίσως κάποιο ground control ενδεχομένως. Ναι. Σαφώς, πρέπει να λάβουμε τα υπόλοιπα μέρη μιας διαστημικής αποστολής, τους σταθμούς εδάφους, το τι διαστημικό φορέα θα, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε, το πώς θα μεταφέρουμε τα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να τα παντρέψουμε. Παιδιά, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κανείς από εσάς ο οποίος να έχει κάποιο είδους εμπειρία από systems engineering? Από τη δουλειά του, από την καθημερινή του, κάτι τέτοιο? Λίγο εγώ. Ναι. Όχι όμως σαν system engineering, είμαι το αντίθετο. Είμαι από αυτούς που θέλουν να βάλουν 12 κεραία στο πλοίο, ναι. Αλλά τον σταματάνε. Α, μάλιστα. Κάτι θέλεις να μας περιγράψεις λίγο πώς καταλαβαίνεις εσύ τη μηχανική συστημάτων? Σταύρο. Ναι.
Είναι το θέμα το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε ένα όχημα. Τώρα μιλάω μόνο στα πλαίσια της δουλειάς μου, έτσι. Δεν έχω εμπειρία. Αυτό θέλω, από την καθημερινότητα της δουλειάς σου θέλω, ναι. Ναι, είναι το πώς πρέπει να προσεγγίσω ένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, στην περίπτωσή μου είναι ένα πλοίο, ας πούμε, διαφορετικών μεγεθών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά έχουν διαφορετικά μεγέθη. Στο να εγκαταστήσω ένα σύστημα, να διαλέξω και να εγκαταστήσω ένα σύστημα το οποίο θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με τις λιγότερες απώλειες, λαμβάνοντας υπόψη ποιες μπάντες θα χρησιμοποιήσω, παραδείγματος χάρη X, KU, KA, διάφορα. Και επίσης στο τι ζεύξεις θα του φτιάξω, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Έτσι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα ήταν πριν ένα μήνα είχα ένα καράβι κάτω στο Αμπουντάμπι. Θα έπρεπε να του φτιάξω ένα ξεχωριστό link από άλλο αναμεταδότη, τον οποίο να κοιτάει σε εκείνη την περιοχή, από τη συνήθη περιοχή του Αιγαίου, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε εδώ. Ναι, ναι. Όλα αυτά... Το δύσκολο για μένα είναι ότι δεν έχω το ένα αφεντικό από πάνω μου, το system engineering, για να με σταματάει όταν βγαίνω λίγο παρά έξω. Ναι, ναι. Αυτό φυσικά στο systems engineering το αποκτά κανείς και με την εμπειρία πάρα πολύ. Δηλαδή, αν για παράδειγμα είχαμε στείλει μία φρεγάτα, ξέρω εγώ, Μέκο 200 τρεις φορές στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, προφανώς και θα είχαμε μία πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί θα είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα είχαμε την εμπειρία και να αξιοποιήσουμε και να επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία. Σωστά. Αυτό, ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Και εξαρτάται βέβαια και από το τι διαθέσιμες πηγές έχω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι διαφορετικό να έχω ένα φάσμα σε X-band, διαφορετικό να έχω ένα φάσμα σε KU-band. Είναι διαφορετικό να έχω κυριοσύστημα, ας πούμε, που να μπορεί να μετατραπεί από KU σε X ή το αντίστροφο. Έχω και τέτοια θέματα. Και μετά είναι το επιχειρησιακό κομμάτι που πρέπει να φτιάξω το link. Παραδείγματος χάρη, πριν με ρωτήσατε στις προηγούμενες διαφάνειες για τα drones. Όντως είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για εμάς, γιατί πρέπει να βρω δεκάδες megahertz φάσμα για να εξυπηρετήσω drone. Ακριβώς. Και σε μια αγορά που... Τα δεδομένα σε gigabyte αυξάνονται, γιατί η ποιότητα των αισθητήρων βελτιώνεται. Τώρα πλέον όταν στέλνετε μηνύματα, ακόμα και με τα γραπτά σας, φωτογραφίζοντας με το κινητό σας, αν κάποιος από εσάς έχει για παράδειγμα ένα iPhone 12 και βγάζει φωτογραφία το γραπτό του και μου στέλνει ένα email με μια εικόνα π.χ. των 10 MB ανά εικόνα, αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αντρέα, ήθελες να πεις και εσύ κάτι, νομίζω. Όχι, μάλλον είχα ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό. Νόμιζα ότι ήθελες και εσύ να συνεισφέρεις. Οπότε χαίρομαι που υπάρχουν παραδείγματα από την καθημερινότητά μας. Οπότε, όπως αναφέραμε πριν, θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε τα μέρη και τα στοιχεία που αποτελούν μια διαστημική αποστολή. Υπάρχει το διαστημικό κομμάτι, αυτό που συζητήσαμε, που είναι τα υποσυστήματα του δορυφόρου που ανέφερε ο Γρηγόρης και το διαστημικό όργανο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε αναλύσει υπερβολικά τα διαστημικά όργανα, αλλά προφανώς και παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί καθορίζουν τις προδιαγραφές των υποσυστημάτων. Υπάρχει, για παράδειγμα, η εφαρμογή, δηλαδή εάν είναι τηλεπαρατήρηση ή τηλεπικοινωνίες, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, η τροχιά, η εκτόξευση, το κομμάτι των σταθμών εδάφους. Δηλαδή, η σταθμή λήψης δεδομένων, από πού στέλνουμε εντολές και δεδομένα, πού λαμβάνουμε τηλεμετρία. Υπάρχει η ανάγκη να είμαστε πλήρεις γνώστες του τρόπου με τον οποίο θα επιχειρεί το συνολικό σύστημα, από πού, για παράδειγμα, θα ελέγχουμε τον δορυφόρο, από πού θα μπορούμε να έχουμε μία, για παράδειγμα, αίθουσα διαχείρισης της αποστολής, και για το κατά πόσο όλα αυτά μπορούν να συντονιστούν και να δουλέψουν μαζί με άλλα κομμάτια μιας συνολικότερης αποστολής. Για παράδειγμα, εάν έχουμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και έχουμε το Υφυπουργείο, για παράδειγμα, διαχείρισης κρίσεων όπως υπάρχει τώρα, σίγουρα σε ένα συντονιστικό όργανο θα περιμένει κανείς να έχει να δει μέσα κάποιες οθόνες και κάποιες κονσόλες από τις οποίες θα μπορούμε να αναμεταδίδουμε δεδομένα από δορυφόρους αλλά και από κάποια drone ή μη επανδρομένα οχήματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα να μπορούμε να στέλνουμε εντολές και να επικοινωνούμε με όλα αυτά τα συστήματα. Άρα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και συνθέτουν τα μέρη μιας διαστημικής αποστολής και προφανώς υπάρχουν και κάποια άλλα δευτερεύοντα, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητα δευτερεύοντα σε σημασία, απλά είναι μη τεχνικά κομμάτια μιας διαστημικής αποστολής, τα οποία όμως παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το project management, η διαχείριση και η υλοποίηση ενός προγράμματος, τα νομικά ζητήματα, το να έχεις ένα νομικό σύμβουλο ο οποίος να ξέρει το τι απαιτείται. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα ερευνητικά που εγώ βρέθηκα να αντιμετωπίζω τεράστια προβλήματα. Για παράδειγμα, η Γαλλία έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη πολιτική με την οποία οτιδήποτε έχει σχέση με το διάστημα θα πρέπει όταν μεταδίδεται και επικοινωνείται ακόμα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περνά από έγκριση από το Υπουργείο Άμυνας ως να περνάς μια διαδικασία απόκτησης ενός πιστοποιητικού άδειας εξαγωγής. Είναι ένα κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει κάποιος να είναι γνώστης και να παρακολουθήσει και να φέρει εις πέρας μια τέτοια διαδικασία. Η διαδικασία της παραγωγής και της πιστοποίησης. Πού θα κατασκευάσουμε τον δορυφόρο, με τι πιστοποίηση έχουμε τους τεχνικούς οι οποίοι έχουν την σωστή πιστοποίηση για να κάνουν τη συναρμολόγηση όλων αυτών των κομματιών, των υποσυστημάτων που μπορεί να στοιχίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια ευρώ και τα οποία κάνουν μήνες ή χρόνια να κατασκευαστούν. Πώς, για παράδειγμα, διαχέουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε και τα προωθούμε. Πώς, για παράδειγμα, μπορούμε αυτά να τα κατανείμουμε στους κατάλληλους φορείς. Οπότε όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια ομάδα η οποία να είναι συντονιστική και να μπορεί να γνωρίζει λίγο πολύ τα περισσότερα από όλα αυτά τα θέματα και το πώς λειτουργούν. Γι' αυτό, αν καθίσει κανείς και δει αυτό το γράφημα, μπορεί κανείς να δει σε αυτόν τον χάρτη που βλέπετε μπροστά σας τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα αποκτήσετε στο μεταπτυχιακό. Ήδη τις είδατε από το μάθημα 801 και το 802. Στο 801, για παράδειγμα, είχαμε μια πρώτη εικόνα για το ποια είναι τα νομικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς με την ενασχόλησή του με τα θέματα της διαστημικής. Για παράδειγμα, στο μάθημα αυτής της εβδομάδας και της επόμενης εβδομάδας θα δούμε πώς γίνεται το project management διαστημικών αποστολών. Ποια διαδικασία ακολουθούμε, ειδικά όταν είναι έργα τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκα. Θα δούμε, για παράδειγμα, τις εφαρμογές που έχετε διαπιστώσει από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς θα συνδυαστούν και το πώς θα τα υλοποιήσουμε. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιοι ορισμοί που αφορούν το πώς φέρνουμε εις πέρας τη διαδικασία του systems engineering και εδώ πέρα εμείς χρησιμοποιούμε τους ορισμούς από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, European Space Agency. Για παράδειγμα, υπάρχει ορισμός στον οποίο τα στοιχεία ενός διαστημικού διαστήματος μπορούμε να τα μοιράσουμε με κάποιο είδους διαδικασίας πυραμίδας. Για παράδειγμα, έχουμε διάφορα επίπεδα με τα οποία μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα είναι το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αλλά λίγο πολύ όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν μια τέτοια διαδικασία ορισμού. Το πρώτο, για παράδειγμα, επίπεδο είναι το επίπεδο του συστήματος. Level 1 είναι το system level. Έχουμε μετά τα υποσυστήματα, subsystem level. Εάν χρησιμοποιήσουμε το υποσύστημα ισχύω, μπορεί κάποιος να δει ότι είναι το power subsystem. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα μέρος του υποσυστήματος, ένα set δηλαδή, ένας υποσυνδυασμός, μπορεί να είναι ένα module, ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, έχω 4 μπαταρίες ενωμένες μαζί, για παράδειγμα. Οι 2 μπαταρίες, οι οποίες αποτελούνται από διαφορετική τεχνολογία, μαζί με κάποια ηλεκτρονικά, μαζί με κάποιες καλωδιώσεις. Το level 4 είναι το equipment, όπως λέγεται, το οποίο μπορεί να είναι ένα στοιχείο. Το level 5 είναι το assembly, είναι δηλαδή το πώς συναρμολογώ τα στοιχεία της συναρμολόγησης, τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται για να μπορέσω να τα ενώσω αυτά, για παράδειγμα το στοιχείο μιας μπαταρίας, το οποίο μπορεί να αποτελείται.
Και μετά στο level 6, το οποίο το σπάω το αντικείμενο μέχρι αυτό που λέμε την τελευταία βίδα που έχει, είναι τα στοιχεία, τα κομμάτια, τα τελευταία στοιχεία με τα οποία αποτελούν και συνθέτουν, για παράδειγμα, τα κομμάτια ενός συστήματος. Μπορεί να είναι η αντίσταση, ο πυκνωτής, μπορεί να είναι το αλουμίνιο που χρησιμοποιώ, οι πίδες, τα παξιμάδια. Και παιδιά, όλα αυτά πρέπει να οριστούν με ένα απίστευτο επίπεδο, να σας το πω, καταγραφής. Για παράδειγμα, εδώ θέλω να σας πω ότι όταν κατασκευάζουμε μια διαστημική αποστολή για έναν πελάτη όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Ομιλητής Διαστήματος, καταγράφονται ακόμα και από ποια εταιρεία, αλλά και από ποια παρτίδα παραγωγής πάμε και χρησιμοποιούμε βίδες. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα έχω στην αποθήκη μου μία σειρά από βίδες και παξιμάδια, τις οποίες έχω αγοράσει, να το πω έτσι για παράδειγμα, από το Practiker, θα πρέπει να έχω αποθηκευμένο το τιμολόγιο το οποίο αγόρασα, να έχω τον αριθμό της παρτίδας πάνω στο σακουλάκι, να έχω πάνω τα στοιχεία του υλικού που έχω, από τι, για παράδειγμα, υλικό αποτελείται, και επίσης φτάνουμε στο σημείο να λέμε ποιος μηχανικός ή επιστήμονας πήγε και το έπιασε και το χρησιμοποίησε, ώστε να έχουμε γνώση από πού προέρχεται αυτό το υλικό. Υπάρχει δηλαδή ένα απόλυτα λεπτομερές σύστημα καταγραφής για το από τι αποτελείται ένα υποσύστημα, αλλά και από πού προέρχεται, ώστε εάν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να μπορούμε να το βρούμε το θέμα από πού έχει προκύψει, αυτό που λέγεται για παράδειγμα στα αγγλικά traceability, η ανίχνευση δηλαδή του από πού προέρχεται ένα αντικείμενο και το τι αποτελείται. Οπότε όταν καθορίζουμε... Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Τι υποθέτω είναι το set στο level 3? Δεν άκουσα, Πινελόπη. Τι είπατε ότι είναι το set στο επίπεδο 3? Το set είναι όπως έχουμε για παράδειγμα ένα set, να το πω κάπως έτσι, από πιάτα ή από ποτήρια. Δηλαδή είναι 4 πράγματα, κομμάτια μαζί, τα οποία ενώνονται και μου φτιάχνουν ένα, πώς να το πω, ένα μέρος ενός υποσυστήματος. Το οποίο okay. Πώς? Κατάλαβα, ευχαριστώ. Okay. Συγγνώμη που διέκοψα. Δεν πειράζει, Πινελόπη, δεν πειράζει καθόλου. Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι όταν καθορίζουμε ένα σύστημα ή μια προδιαγραφή ή ένα σχέδιο ή μια διαπαφή, ένα interface δηλαδή, θα πρέπει οι προδιαγραφές να δημιουργηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούμε να τα σπάσουμε, να τα μοιράσουμε στα επίπεδα που βλέπετε εδώ πέρα. Για παράδειγμα, αν από κάποιον από εμάς μας ζητηθεί να περιγράψουμε ένα υποσύστημα, θα περιμένουμε το υποσύστημα να περιγραφεί με τον τρόπο που βλέπετε εδώ πέρα, με το template, με το format που βλέπετε εδώ πέρα. Περιγράφουμε τι είναι το σύστημα, περιγράφουμε τι είναι το υποσύστημα. Ωραία, έχουμε ένα power subsystem, το οποίο αποτελείται από 10 sets. Το set 1, για παράδειγμα, το οποίο το ονομάζουμε το set της μπαταρίας, η battery module, αποτελείται από 5 κομμάτια τα οποία αποτελούν level 4 στοιχεία, equipment, το οποίο έχει αυτά τα στοιχεία, level 5, και έχει 120 κομμάτια τα οποία είναι του επίπεδου level 6. Υπάρχει μια πλήρη καταγραφή και ένα traceability το οποίο ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί. Οπότε αυτό είναι το hierarchy και γενικότερα η στρατηγική με την οποία καταγράφουμε τα υποσυστήματα, πράγματα που σας φαίνονται απλοϊκά, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται αρκετό χρόνο για να καταγραφούν, να δημιουργηθούν, αλλά από τη στιγμή που κάποιος μπορέσει και το κάνει αυτό μία φορά ή δύο φορές για ένα σύστημα το οποίο θα ξαναχρησιμοποιήσουμε, σημαίνει ότι θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και να μπορέσει να κάνει τις διάφορες τροποποιήσεις που απαιτούνται. Αν, για παράδειγμα, φτιάξω ένα power system, το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσει μια μπαταρία λιθίου μολύβδου, αλλά λιθίου ιόντων, θα πάω και θα αλλάξω τα ανάλογα στοιχεία τα οποία διαφέρουν από ένα άλλο υπαρκτό υποσύστημα. Οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και επίσης μεταφράζονται σε ανθρωποώρες που θα πρέπει κάποιος να τα καταγράψει, αλλά και να τα ελέγξει. Γιατί όλα αυτά τα συστήματα που βλέπετε εδώ πέρα, οι διαδικασίες, πρέπει να ελεγχθούν από κάποιον ο οποίος γνωρίζει, και ώστε να απεφευθούν λάθη. Για παράδειγμα, το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις
είναι να περιγράψεις και να σχεδιάσεις ένα υποσύστημα το οποίο βάζεις, για παράδειγμα, μία μπαταρία, αλλά διαπιστώνεις ότι αυτή η μπαταρία έχει υλικά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη χρήση στο διάστημα. Εάν λοιπόν αυτό το ελέγξει κάποιος 6 μήνες πριν εκτοξευτεί ένας δορυφόρος σε έναν έλεγχο προόδου, ο οποίος έχει, για παράδειγμα, καθυστερήσει, τότε αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα υπερκοστολόγησης του έργου, όπως επίσης και μία προφανώς κάποια προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ξαναεπανακαθορίσουμε αναλόγως με τα λάθη που έχουν γίνει. Ποιος είναι ο τρόπος και η μεθοδολογία που λειτουργεί αυτή η μηχανική συστημάτων? Είναι πολύ απλός. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι θέτουμε τον στόχο της αποστολής, το mission objective όπως λέμε, ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ απλός. Και να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που ίσως να ξέρετε. Όταν ο Τζον Κένεντι έκανε αυτή την περίφημη ομιλία το 1962-63 και ανέφερε ότι εμείς θέλουμε σαν Αμερικανοί, μιλώντας δηλαδή ο Τζον Κένεντι, είπε ότι οι Αμερικοί θέλουμε να στείλουμε τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι, και εξήγησε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε πριν το τέλος της δεκαετίας του 60 και θα το κάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Δεν ανέφερε ούτε κόστος, ούτε το τι προσπάθεια χρειάζεται. Το mission objective ήταν να πάει η Αμερική στο φεγγάρι πριν το τέλος της δεκαετίας 60. Δίνει λοιπόν αυτόν τον στόχο σε κάποιον οργανισμό όπως είναι η NASA να θέσει τις προδιαγραφές, τα requirements. Βγαίνει λοιπόν η NASA και λέει ότι για να μπορέσουμε εμείς μέχρι το 1969, τον 11ο μήνα, την 31η Δεκεμβρίου, θα πρέπει να κάνουμε μία σειρά από ενέργειες και αποστολές. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε κάποιες σχεδιαστικές επιλογές. Δηλαδή να δημιουργήσουμε κάποια options. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε κάποιες σχεδιαστικές λύσεις, από τις οποίες αυτές θα μπούμε σε μία διαδικασία σύγκρισης, ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτού του trade-off, δηλαδή της σύγκρισης, με υπολογισμούς, με μελέτες. Πολλές φορές η διαδικασία του trade-off μπορεί να είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή ένα ερευνητικό έργο από μόνο του. Και στο οποίο θα πρέπει προφανώς να συγκρίνουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι κρίσιμες για τη διαστημική αποστολή, οι οποίες στο τέλος θα μας οδηγήσουν στην επιλογή του σχεδίου που θέλουμε και θα μας βοηθήσουν να ορίσουμε το σχέδιο που θα πρέπει μετά να υλοποιηθεί. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα τοξάκι το οποίο δημιουργεί μια κυκλωτική κίνηση, δημιουργεί αυτόν τον κύκλο, τον σχεδιαστικό κύκλο, στο οποίο λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία iteration και refinement, που σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει αυτή τη διαδικασία να την επαναλάβω ίσως αρκετές φορές, ώστε να μπορέσω να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα το οποίο εμένα θα με ικανοποιεί και θα πρέπει να έχει και μια βελτίωση μέσα του προφανώς. Το ερώτημα εδώ, παιδιά, είναι τι είναι αυτό που θα με περιορίσει για το πόσες φορές θα κάνω αυτή την επαναληπτική διαδικασία, το iteration, για να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι είδους περιορισμούς θα μπορούσα να έχω σε αυτή τη διαδικασία? Να προσπαθήσω. Mm-hmm. Ο Γιάννης, πώς είμαι. Ναι, Γιάννη, ναι. Νομίζω δύο πράγματα πρέπει να δούμε σε αυτό το κομμάτι. Το ένα είναι το οικονομικό. Ναι. Το άλλο είναι το χρονοδιάγραμμα που είπατε και πριν, ότι δεν μπορούμε επάπειρο να επανασχεδιάζουμε και να συνεχίζουμε μέχρι να πετύχουμε το τέλειο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προφανώς που πρέπει να σεβαστούμε. Σωστά. Έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω, Γιάννη, και το κόστος. Ναι, ναι, το είπα και στην αρχή, το οικονομικό. Ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο. Συγγνώμη, δεν το άκουσα πολύ καλά, αλλά προφανώς αυτοί είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση χρόνου. Για παράδειγμα, εμείς σαν χώρα θέλουμε να ανανεώσουμε τα σκάφη του πολεμικού μας ναυτικού και έχουμε την πίεση να βρούμε σκάφη τα οποία θα πρέπει να είναι, να είναι επιχειρησιακά π.χ. μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρω μια σειρά από options, από επιλογές, τα οποία να μπορούν να πληρούν αυτό το κριτήριο, το requirement, το οποίο είναι ότι χρειάζομαι 4 ή 5 σκάφη. Ο στόχος ποιος είναι? Η αμυντική θωράκιση της χώρας. Οπότε αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή η μεθοδολογία μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ απλή, αλλά είναι, παιδιά, πάρα πολύ εύκολο να χαθεί κανείς στην πολυπλοκότητα
σχεδίασης ενός συστήματος και να χάσει την πηξίδα του και τον δρόμο του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτή η μεθοδολογία να ακολουθηθεί και να μπορέσουμε να την περιορίσουμε όσο μπορούμε. Είναι, λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι κανόνες και υπάρχουν διάφοροι παράλληλοι κανόνες, τους οποίους χρησιμοποιούμε όλοι από το μετερίζει το οποίο προερχόμαστε. Για παράδειγμα, εμένα σαν μηχανικός αεροδιαστημικής, θυμάμαι πάρα πολλούς καθηγητές που είχα, πολλοί από αυτούς οι οποίοι είχαν συμμετοχή σε πολύπλοκα διαστημικά έργα. Για παράδειγμα, ο καθηγητής που επέβλεψε τη διπλωματική μου ήταν ένας από τους αρχιμηχανικούς σχεδίασης του ρομποτικού βραχίωνα του διαστημικού λεωφορείου, του Canada Arm, ο οποίος καθηγητής συνεχώς, επαναλαμβανόμενα, με έναν μονότονο τρόπο, όποτε είχαμε κάποια συνάντηση ελέγχου προόδου της διπλωματικής μου, μου έλεγε «Bios, keep it simple». Μου έλεγε συνέχεια, με αυτόν τον βαρετό τρόπο, ότι θα πρέπει πάντα, όσο μπορώ, σαν φιλοσοφία, να κρατώ τα πράγματα όσο πιο απλά γίνονται. Οπότε αυτό, για παράδειγμα, είναι ένας κανόνας τον οποίο πάντα χρησιμοποιούμε και να επιθυμίζουμε τους εαυτούς μας ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και αυτή είναι η μεθοδολογία που βλέπετε εδώ που ακολουθούμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε τις προδιαγραφές ενός διαστημικού συστήματος με έναν συστηματικό τρόπο. Προφανώς βλέπετε ότι αυτή η μεθοδολογία ακολουθείται και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτό, το Systems Engineering? Όχι, OK. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν έχουμε να κάνουμε με το Systems Engineering είναι η οργάνωση και ο ορισμός της ομάδας, το πώς δηλαδή κάνουμε την επιλογή της ομάδας, πώς θα δουλέψει, αλλά και πώς τη στρατηγική διαχείριση θα έχει όσον αφορά τη λειτουργία αυτής της ομάδας. Πολύ πολύ σημαντικό, η επιλογή προσώπων παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ανάλογα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που υπάρχουν. Μετά υπάρχει η περίφημη διαδικασία κατανομής της εργασίας που θα πρέπει να γίνει, αυτό που λέγεται το Work Breakdown Structure, το οποίο προσπαθούμε να περιγράψουμε την διαδικασία των πακέτων εργασίας που θα πρέπει να δημιουργηθούν, που είναι το τρίτο βήμα. Δηλαδή, πώς το σύστημα θα μπορέσουμε να το διαμοιράσουμε σε υποσυστήματα και πώς μετά θα μπορέσουμε αυτό να το μοιράσουμε περαιτέρω σε πακέτα εργασίας, αλλά και σε κάποιες, όπως λέγονται, δηλώσεις εργασίας, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε και τι αποτέλεσμα θα πρέπει να έχει αυτό. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρειαστεί να γίνει μια κατανομή της εργασίας ανάμεσα από πολλαπλούς προμηθευτές, οι οποίοι προμηθευτές να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, να χρειάζεται να πάρουμε μια άδεια εξαγωγής, ακόμα και για να το στείλουμε πακέτο. Αν, για παράδειγμα, τώρα πάει κανείς και στείλει ένα πακέτο από την Αγγλία στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι θα πάρει μία εβδομάδα παραπάνω από ό,τι είχε προϋπολογίσει, γιατί θα περάσει από τον έλεγχο τον τελωνιακό. Οπότε αυτό που σου προσθέσει, εκεί που ένα πακέτο έρχονταν σε 3 μέρες, μπορεί να, να σου κάνει στόχο 13 μέρες να γίνει πλέον. Το τι συμβόλαια, αλλά και το τι subcontracts, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να υπάρχουν όσον αφορά τη διαχείριση του έργου. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το να καθίσεις και να κάνεις κάποια συμβόλαια ή subcontracts αναλόγως με τους υπεργολάβους που έχεις σε ένα πρόγραμμα, παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποια χρονοδιαγράμματα. Και επίσης πρέπει να γίνουν και κάποια προγράμματα πληρωμών που θα έχουν σχέση με τα παραδοτέα αλλά και με την πρόοδο ενός έργου. Θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος του χρονοδιαγράμματος, ο έλεγχος του προϋπολογισμού. Επίσης, κάτι το οποίο συνήθως υποτιμάται πάρα πολύ όταν έχουμε να κάνουμε με έργα αρκετά μεγάλης πολυπλοκότητας, είναι το πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τη διαχείριση του έργου. Δηλαδή το πώς γίνεται η παρακολούθηση και η κατανομή και η καταγραφή των παραδοτέων ενός έργου, αλλά και τις διάφορες αλλαγές στη διαχείριση και στην υλοποίηση ενός έργου. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε κάποιες αλλαγές προσωπικού,
αυτές θα πρέπει να τις συνυπολογίσουμε και θα πρέπει, για παράδειγμα, πάντα να υπάρχει κάποιος, για παράδειγμα, backup, όπως λέμε, ή κάποιο δεύτερο στέλεχος, ο οποίος θα μπορεί να υποκαθιστά κάποιον που έχει ένα συμβολικό ρόλο και να μπορεί να τον αντικαταστήσει, είτε γιατί αυτός αλλάζει θέση εργασίας, είτε γιατί λείπει για κάποιο χρονικό διάστημα. Πράγματα που πολλές φορές, λόγω ίσως της υπερβολικής αυτοπεποίθησης, της πολυπλοκότητας, ή λόγω επίσης που να υποτιμήσουμε, δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία να υποτιμήσουμε κάποια διαδικασία, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε την σωστή σχεδίαση, την υλοποίηση ενός έργου. Αυτά λοιπόν είναι όλα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να συνθέσουμε. Άλλα πράγματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η ανάλυση των προδιαγραφών. Το ότι σου δίνει κάποιος μια προδιαγραφή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πας απευθείας, straight away, σαν κοτόπουλο, και να πας να την εφαρμόσεις. Πρέπει να την αναλύσεις. Πολλές φορές είναι τόσο πολύπλοκη που μπορεί να απαιτεί μια ομάδα η οποία θα πρέπει να κάνει κάποια πολύ προσεκτική ανάλυση μιας προδιαγραφής, γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και επιλογές. Πολλές φορές απαιτείται να υπάρξει κάποιος ορισμός των προδιαγραφών και επίσης θα χρειαστεί να γίνει κάποια ανίχνευση, κάποιο traceability αυτών των προδιαγραφών, γιατί μπορεί μια προδιαγραφή, την οποία θα βρούμε, να εξαρτάται με μια άλλη. Και όταν κάνουμε κάποια αλλαγή στην προδιαγραφή, για παράδειγμα Α1, να μας οδηγήσει σε μια τροποποίηση 10 άλλων προδιαγραφών. Θα πρέπει σίγουρα να βρούμε το τι επιλογές και το τι λύσεις σχεδιαστικές είναι εφικτές, και θα πρέπει επίσης αυτές τις λύσεις να τις συγκρίνουμε για να μπορέσουμε να βρούμε την πιο βέλτιστη λύση. Ο έλεγχος των προϋπολογισμών που έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό, τα budgets δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι του δορυφόρου. Η μάζα του, το μέγεθός του, οι ισχύς του, οι ανοχές όσον αφορά, για παράδειγμα, οι μηχανολογικές ανοχές, οι διαστάσεις, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Την φιλοσοφία επίσης των margins, για παράδειγμα, τι είναι το ποσοστό αβεβαιότητας που χρησιμοποιώ όταν κάνω τις διάφορες προσθέσεις στη μάζα, στον όγκο ή ακόμα και στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, όταν εγώ κάνω μία σχεδίαση ενός δορυφόρου και προσθέσω τη μάζα όλων των υποσυστημάτων, μπορεί, για παράδειγμα, να βρω ότι μία πρώτη πρόβλεψη για τη μάζα ενός δορυφόρου, μικροδορυφόρου, μπορεί να φτάσει στα 100 κιλά. Αναλόγως με το τι, για παράδειγμα, επιλογές έχω κάνει στη σχεδίασή μου, τι, για παράδειγμα, αισθητήρες, τι επενεργητές, τι καλωδιώσεις έχω χρησιμοποιήσει, πάντα στο τέλος βάζουμε ένα safety margin, ένα margin, δηλαδή ένα ποσοστό, το οποίο θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τη μάζα αν τυχόν γίνει κάποια προσθήκη, κάποιο λάθος, ή να προσθέσουμε τον βαθμό της αβεβαιότητας που έχουμε όταν κάνουμε κάποια επιλογή υποσυστημάτων. Πρέπει να προχωρήσουμε στον ορισμό των διαπαφών, των interfaces μεταξύ των υποσυστημάτων. Για παράδειγμα, πώς θα ενώσω εγώ το σύστημα ισχύως με το σύστημα του υπολογιστή. Τι καλωδιώσεις χρειάζονται. Μπορεί να πάρει USB. Τι διαπαφές χρειάζονται. Πρέπει να συνυπολογίσουμε τη διαδικασία της κατασκευής, της παραγωγής, της σχεδίασης, της πιστοποίησης. Τι τεστ δοκιμών και πιστοποίησης πρέπει να υποβάλουμε σε έναν δορυφόρο. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούμε βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων για όλες τις προδιαγραφές, τις αναλύσεις, τις σχεδιάσεις που έχουν βγει, τα διάφορα πειράματα επιβεβαίωσης που έχουμε κάνει, τις διάφορες δοκιμές επιβεβαίωσης, ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτές όταν χρειαστεί. Κάποια παιδιά, ερώτηση ή σχόλιο. Όχι, δεν ακούω κάτι. Ωραία. Τι λοιπόν τεχνικές χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτή τη μηχανική που λέμε συστημάτων του Systems Engineering. Θα πρέπει λοιπόν προφανώς να θέσουμε κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά την ανάλυση και την σύγκριση
τη συγκριτική ανάλυση που θα κάνουμε, χρησιμοποιούμε μια συνεχόμενη διαδικασία iterative, η οποία μας επιτρέπει να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα και να επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία, αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις διάφορες αλλαγές που κάνουμε. Αυτή μπορεί να είναι πολλές φορές κουραστική, αλλά είναι απαραίτητη και μπορεί να είναι επίσης και χρονοβόρα. Η ανάλυση των προδιαγραφών θα μας επιτρέψει να δούμε το τι ακριβώς προδιαγραφές θα πρέπει να θέσουμε για όλα τα στοιχεία του συστήματος. Για παράδειγμα, τι επενεργητές, αισθητήρες, τι καλωδιώξεις θα χρησιμοποιήσουμε, τι προωθητές, πόσες κεραίες θα πρέπει να βάλουμε, τι είδους φωτοβολταϊκά στοιχεία. Και προφανώς αυτή η διαδικασία του trade-off, των συγκρίσεων δηλαδή που γίνεται, θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα από τις προδιαγραφές, από τα διάφορα στοιχεία του συστήματος και θα μας επιτρέψει να κάνουμε την πιο βέλτιστη σχεδίαση και την πιο βέλτιστη, να επιλέξουμε την πιο βέλτιστη λύση για τις προδιαγραφές που έχουμε. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν πάρα πολύ σωστό τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις διάφορες επιλογές και θα μας επιτρέψουν, για παράδειγμα, να κάνουμε συγκρίσεις τύπου πορτοκάλι με πορτοκάλι και όχι να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα και να μπορέσουμε να βρούμε την σωστή λύση η οποία θα μας βοηθήσει να κάνουμε την τελική μας πρόταση ώστε αυτή μετά να κοστολογηθεί και να προταθεί στον πελάτη ο οποίος μας έχει αναθέσει ένα έργο. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι αφορά την ανάλυση των προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές μπορεί να έχουν να κάνουν με μερικές που μας έχουν υπαγορεύσει, που μας έχουν δώσει, αλλά και πολλές από τις οποίες θα έχουμε εμείς από μόνοι μας βρει ως αποτέλεσμα της ανάλυσης και της εργασίας που έχουμε κάνει εμείς. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πει, σαν προδιαγραφή, ότι εάν η Ελλάδα θέλει να φτιάξει μια συστοιχεία από δορυφόρους, μικροδορυφόρους στην Ελλάδα, μπορεί να μας δώσει μια σειρά από προδιαγραφές. Μπορώ εγώ ήδη να σας δώσω κάποιες προδιαγραφές που γνωρίζω. Για παράδειγμα, θα θέλουμε το έργο αυτό να έρθει εις πέρας σε 2 βήματα των 5 ετών, δηλαδή να γίνει μέσα σε 10 χρόνια, αλλά το πρώτο βήμα να είναι από 0 έως, το πρώτο στάδιο να είναι από 0 έως 5 χρόνια. Έχουμε έναν συνολικό προϋπολογισμό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλουμε η επένδυση να είναι έμπροστο βαρύς, δηλαδή θα θέλουμε ίσως να ξοδέψουμε τουλάχιστον το 60-70% αυτού του ποσού στα πρώτα 5 έτη και ίσως στα πρώτα 2-3 χρόνια. Και μπορεί, για παράδειγμα, να μας έρθει μια προδιαγραφή η οποία λέει ότι το 60-70% των χρημάτων θα πρέπει να πάει σε ελληνικές εταιρείες οι οποίες θα αξιοποιήσουν προσωπικό από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και με διάφορους άλλους προορισμούς. Αυτά τα requirements που σας είπα μπορεί να είναι directed, δηλαδή να είναι τον φάκελο, για παράδειγμα, ο οποίος έχει φτιάξει ένας πελάτης που σημαίνει περίπτωση μπορεί να είναι το ελληνικό δημόσιο, τον οποίο μας τον δίνει και μας λέει «εγώ θέλω να μου φτιάξετε αυτά με αυτές τις προδιαγραφές». Κάποιες άλλες θα πρέπει να τις κάνουμε εμείς, να τις βρούμε εμείς. Για παράδειγμα, θα πρέπει να βρούμε τον αριθμό των μικροδορυφόρων που πρέπει να κατασκευάσουμε. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να προσδιορίσουμε τον αριθμό των δορυφόρων, τις τροχιές, τι διαστημικά όργανα θα έχει. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις με τον πελάτη. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να τον ρωτήσουμε. Θέλεις να τις κάνεις, να κάνεις όλους τους μικροδορυφόρους με οπτικούς αισθητήρες ή θέλεις και ραντάρ. Για παράδειγμα, μπορεί το διαστημικό όργανο να το αγοράσουμε από το εξωτερικό. Μπορεί αυτό το διαστημικό όργανο, π.χ., να είναι μέσα στο 30% του ποσού που μπορούμε να αγοράσουμε από το εξωτερικό. Να ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Οπότε, κάποιες από αυτά τα directed requirements μπορεί να προέρχονται, π.χ., από την αποστολή, από τον πελάτη, ο οποίος έχει τους δικούς του λόγους για να αξιοποιήσει και να υπαγορεύσει αυτές τις προδιαγραφές. Μπορεί, για παράδειγμα, να μας πει ότι θέλουμε όλοι οι δορυφόροι να εκτοξευθούν από ευρωπαϊκούς διαστημικούς φορείς. Προφανώς γιατί έχει μια στρατηγική ή γιατί μπορεί να έχει κάνει μια άλλου είδους διαπραγμάτευση με κάποιον πάροχο, την οποία δεν γνωρίζουμε εμείς, και έχει εξασφαλίσει μια πάρα πολύ καλή τιμή. Για παράδειγμα, υπάρχει μια προδιαγραφή η οποία να έχει να κάνει με κάποιο διαστημικό όργανο, με κάποιο payload και με την απόδοση αυτού του payload.
κάποια derived requirements να προέρχονται από αυτά που μας έχουν δώσει. Αν για παράδειγμα εμείς θέλουμε να κατασκευάσουμε δορυφόρους οι οποίοι θα εκτοξευτούν από διαστημικούς φορείς, μπορούμε πολύ εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι αυτοί πρέπει να μεταφερθούν στη Νέα Γουιάννα από όπου γίνονται οι εκτοξεύσεις ευρωπαϊκών πυράβλων. Επίσης, πολλές από τις προδιαγραφές θα πρέπει να το πω κάπως έτσι διπλωματικά, να τις αμφισβητήσουμε, δηλαδή να τις ερευνήσουμε. Γιατί μπορεί να έχουν προέλθει από λανθασμένες υποθέσεις ή από λανθασμένες αναλύσεις του πελάτη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν είναι εφικτό ή προβληματικό, είναι απολύτως θεμητό να μπούμε σε μια διαδικασία επερώτησης και διαμάτευσης με τον πελάτη. Αυτό το πράγμα δεν είναι κακό, ούτε είναι αθέμητο, αλλά πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να δημιουργήσει μια διαφορετική σχέση εμπιστοσύνης με έναν κατασκευαστή, για παράδειγμα στο συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν επίσης η διαδικασία όπου τα requirements αυτά θέτουμε θα πρέπει να είναι αναλυμένα να έχουν αναλυθεί με πάρα πολύ σωστό τρόπο και να βασίζονται σε μια ανάλυση η οποία θα είναι λογική, θα έχει μια σωστή ροή και θα μας επιτρέπει μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω δηλαδή ενός quantitative analysis, να μας επιτρέψουν να την υποστηρίξουμε σε σχέση με τον πελάτη. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες, θα πρέπει να έχουν γίνει με έναν σωστό τρόπο και θα πρέπει να υποστηρίζονται από κάποια σωστή ανάλυση. Κάποια παιδιά, ερώτηση πάνω στην ανάλυση των προδιαγραφών. Όχι. Ωραία. Να δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Κάποια directed top level requirements από κάποιον πελάτη, για παράδειγμα, να δώσουν μέσω της διαστημικής αποστολής συνεχόμενα δεδομένα, καιρικά δεδομένα, πάνω από την Βόρεια Αφρική. Από αυτό μπορούμε να αναλύσουμε και να βρούμε κάποιες άλλες προδιαγραφές. Χρειαζόμαστε κάποιον οπτικό αισθητήρα, κάποιον αισθητήρα τηλεπαρατήρησης, όχι οπτικό, αλλά τηλεπαρατήρησης, μπορεί να είναι για παράδειγμα ραντάρι οπτικό. Χρειαζόμαστε να έχουμε μια συνεχόμενη επαφή με τη γεωγραφική επικράτεια που μας έχουν αναθέσει. Θα πρέπει για παράδειγμα να έχουμε μια συνεχόμενη ζεύξη τηλεπικοινωνιακή. Θα πρέπει για παράδειγμα να σκεφτούμε και να αναλύσουμε κάποιες από τις προδιαγραφές οι οποίες για παράδειγμα να έχουν να κάνουν ωραία. Τι διακριτική ικανότητα θέλουμε και να μπορέσουμε να παράγουμε καιρικά δεδομένα. Μπορούμε να τους ρωτήσουμε, για παράδειγμα, τι προϋπολογισμό έχετε. Αυτό, για παράδειγμα, θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να βρούμε, να καθορίσουμε κάποιες επιλογές, τον τύπο δηλαδή του αισθητήρα, μπορεί να είναι οπτικός, μπορεί να είναι ραντάρ, και επίσης θα μας βοηθήσει να βρούμε τις τροχιές και τις επιλογές των τροχιών, για παράδειγμα, μπορεί να είναι λίγο ή μπορεί να μας οδηγήσει στο να προτείνουμε ίσως κάποια αισθητήρα, εάν το επιτρέψει ο προϋπολογισμός που μας δίνει. Οπότε αυτή είναι γενικότερα ο τρόπος, η αντίληψη με την οποία προσπαθούμε να βρούμε τις προδιαγραφές ενός συστήματος. Οπότε εάν καθίσουμε αυτά και τα βάλουμε σε ένα σχεδιάγραμμα και προσπαθήσουμε λίγο να τα οπτικοποιήσουμε, ξεκινάμε από το πάνω κομμάτι αυτού του σχεδίου, αυτού του flow diagram, στο οποίο έχουμε τον πελάτη και ο οποίος έχει μία αποστολή στο νου του και στο σχεδιασμό του. Από αριστερά βλέπετε ότι μπορεί να μας υπαγορεύσει κάποιες προδιαγραφές να κάνουμε συγκεκριμένα με τον πελάτη. Για παράδειγμα, μπορεί να μας πει ότι θέλει να αξιοποιήσουμε ένα κομμάτι του εργατικού του δυναμικού για εθνικούς λόγους. Υπάρχουν οι στόχοι της αποστολής, οι οποίοι είναι καθορισμένοι. Από αυτούς μπορεί εμείς να βρούμε και να αναλύσουμε κάποιες νέες προδιαγραφές, οι οποίες θα οδηγήσουν στο να βρούμε τις προδιαγραφές του διαστημικού οργάνου, τις αποστολής προδιαγραφές και επίσης οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του έργου, με την προγραμματική, με τα προγραμματικά κομμάτια του έργου, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, το πόσα πακέτα εργασίες θα χρειαστούμε, πόσους επιστήμονες, μηχανικούς, προσωπικό. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία, η οποία βλέπετε ότι μπορεί να είναι και
iterative, για παράδειγμα, σε κάποια σημεία της. Αυτό θα μας οδηγήσει στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε κάποιες επιπλέον προδιαγραφές μετά από αυτό το πρώτο επίπεδο ανάλυσης, και αυτές θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον καθορισμό των προδιαγραφών του συστήματος. Από αυτό το σημείο, λοιπόν, από τα system requirements, θα μπορέσουμε να πάμε να ξεκινήσουμε και να βρούμε τι σύστημα θέλουμε να φτιάξουμε και πώς αυτό θα υλοποιηθεί και θα αναπτυχθεί. Δηλαδή θα βρούμε, ωραία, τι δορυφόρο θέλουμε να κατασκευάσουμε, τι μάζα πρέπει να έχει, τι όγκο, τι διαστημικό όργανο θα θέλει. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα υλοποίησης, το οποίο θα πρέπει εμείς να έχουμε μια σωστή ομάδα και μια σωστή δομή υλοποίησης, η οποία θα μπορέσει να κάνει το project management και να υλοποιήσει το έργο βάσει αυτού του σχεδιασμού. Κάποια απορία, παιδιά, μέχρι εδώ? Ωραία. Συνεχίζουμε, λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια παραδείγματα για το τι σημαίνει system requirements. Δηλαδή, παίρνουμε το επίπεδο που βλέπετε εδώ πέρα, από το κόκκινο και το μαύρο τοξάκι που λέει System Requirements, και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα κομμάτι που θα είναι η μηχανολογική σχεδίαση, αυτό που λέει Mechanical Design. Στη μηχανολογική σχεδίαση, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τη μάζα, τις διαστάσεις, το πώς θα μπορέσουμε όλα τα στοιχεία και τα υποσυστήματα του δορυφόρου να τα συγκεντρώσουμε και να τα βάλουμε να λειτουργήσουν και να τοποθετηθούν μέσα στη δομή του δορυφόρου. Θα πρέπει να δούμε τι φορά θα πρέπει να έχουν, το configuration δηλαδή, ποιο κομμάτι θα πάει πού. Θα πρέπει να δούμε τις ιδιότητες της μάζας, δηλαδή τι κατανομή μάζας θα πρέπει να έχει, την αντοχή του, θα πρέπει να δούμε τη διαπαφή του με τον διαστημικό φορέα, ποια σημεία θα μπορούμε και θα επιτρέπεται εμείς να διαχειριζόμαστε το μηχανολογικό σχέδιο, κατά πόσο είναι εύκολο να το συναρμολογήσουμε. Υπάρχουν μετά τα υπόλοιπα υποσυστήματα που έχουμε δει, τηλεπικοινωνίες και το σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Τι, για παράδειγμα, data rate, δηλαδή πόσο γρήγορα θα πρέπει να επικοινωνούμε, για παράδειγμα, με τον δορυφόρο με τους σταθμούς εδάφους. Τι σκληρούς δίσκους χρειάζεται, για παράδειγμα, πού θα αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε, για παράδειγμα, τις ζεύξεις, κατά πόσο η ζεύξη μπορεί να λειτουργεί. Τι βαθμό αυτονομίας θα έχει, για παράδειγμα, το σύστημα αυτό, οι υπεξεργαστές, τι αρχιτεκτονική, και μετά ούτω καθεξής. Θα πρέπει στο κάθε σύστημα να βρούμε όλες τις προδιαγραφές. Αν δούμε, για παράδειγμα, το σύστημα ελέγχου θέσης και προσανατολισμού, το Attitude and Orbit Control, την ευστάθειά του. Τι ευστάθεια θα πρέπει να έχει. Για παράδειγμα, πώς θα μπορεί να λειτουργεί, τι, για παράδειγμα, ρυθμό περιστροφής θα πρέπει να έχει, τι αισθητήρες, το σύστημα ισχύος, ποια θα είναι η κατανάλωση ισχύος ανά υποσύστημα, ποια θα είναι η μέγιστη κατανάλωση ισχύος, τι είδους αποθήκευση ισχύος χρειάζεται, τι θα μας παράγει ισχύ, θα έχουμε ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ, με το πώς θα γίνεται η κατανομή της ισχύος. Όλα αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να τα αναλύσουμε και να δώσουμε κάποιες προδιαγραφές για το πώς θα γίνουν. Όσον αφορά το περιβαλλοντολογικό κομμάτι, αυτό αφορά το σύστημα θερμικής προστασίας. Το EMC είναι το Electromagnetic Cleanliness, δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική καθαρότητα του συστήματος, τι εκπομπές γίνονται από τα διάφορα υποσυστήματα που έχουμε, το σύστημα ζεύξης, τα διάφορα διακριτικά όργανα, τι διαδικασία προστασίας στην ακτινοβολία θα υιοθετήσουμε, πώς θα μπούμε στη διαδικασία, για παράδειγμα, της αποτροχιοποίησης του δορυφόρου, δηλαδή τι διαδικασία εμείς θα προτείνουμε ώστε ο δορυφόρος μετά τα 25 χρόνια λειτουργίας θα μπορέσει να μπει στην ατμόσφαιρα της Γης και να μην παραμείνει διαστημικό σκουπίδι. Για όλα αυτά, λοιπόν, που βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά υποσύστημα του τι προδιαγραφές θα πρέπει να μας δώσουν ή τουλάχιστον εμείς να παράγουμε για το διαστημικό σύστημα που θέλουμε να αναπτύξουμε. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτά? Να ρωτήσω κάτι.
Βεβαίως, Αντρέα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει enforce το οτιδήποτε από αυτά? Ας πούμε, υπάρχει μια προδιαγραφή για κάποιο, για το mechanical design ή για το environmental design. Ναι. Και δεν γίνεται, δεν την κάνουν meet αυτή την προδιαγραφή οι σχεδιαστές. Ναι. Για κάποιον λόγο. Ναι. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει enforce ή να επιπλήξει τον οργανισμό γι' αυτό? Βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί, για παράδειγμα, εάν εμείς προτείνουμε μια σχεδίαση η οποία δεν ανταποκρίνεται σε κάποια προδιαγραφή, να μας πει ο πελάτης ότι η σχεδίαση που έχουμε προτείνει είναι ανεπαρκής και, για παράδειγμα, εάν δεν μπορεί να προτείνουμε μια λύση η οποία είναι επαρκής, μπορεί να διακόψει το έργο. Μπορεί να μας πει ότι εγώ, για παράδειγμα, στο ξεκίνημα του έργου είχα δώσει μια προδιαγραφή η οποία ανέμενα ότι θα μπορούσατε να την φέρετε εις πέρα. Τώρα, για παράδειγμα, δεν την φέρετε εις πέρα μετά την ανάλυση σας. Και μπορεί, για παράδειγμα, να έχει έναν όρο στο συμβόλαιο που να το επιτρέπει ακόμα και τη διακοπή του έργου. Υπάρχουν συμβόλαια, δε Ανδρέα, τα οποία έχουν επίσης, εκτός από τέτοιους όρους, έχουν ακόμα πιο επιβαρυτικούς όρους. Αν, για παράδειγμα, εγώ το είχα αυτό, το είχα δει πάρα πολύ έντονα σε συμβόλαια ιδιωτών πελατών σε προγράμματα αναπτυξιακά μικροδορυφόρων, όπως με το μικροδορυφόρο της Τουρκίας, για τον οποίο εγώ είχα payload, τον οποίο, εάν δεν παρέδιδε στο payload σε μία ημερομηνία, είχε όρο το συμβόλαιο, στον οποίο ο ΠΑΤ, δηλαδή η εταιρεία που έφερε τον δορυφόρο, επέστρεφε λεφτά στον πελάτη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και οικονομικοί όροι, δηλαδή να υπάρχουν πρόστιμα, να υπάρχει ένα οικονομικό αντίτιμο, το οποίο το χρησιμοποιεί κανείς για να μπορέσει να πιέσει και τον κατασκευαστή. Δηλαδή, δεν λειτουργεί μόνο το αντίστροφο, ο κατασκευαστής να κρατά, για παράδειγμα, υπό όρους τον πελάτη, αλλά σημαίνει κυρίως το αντίστροφο. Αυτός ο οποίος δίνει τα λεφτά καθορίζει τις προδιαγραφές και τους όρους. Και πολλές φορές αυτά τα συμβόλαια τα οποία προτείνονται είναι συμβόλαια τα οποία οι όροι είναι γνωστοί από το ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης, πριν, για παράδειγμα, ίσως προταθούν διάφορες προτάσεις για κάποιο call το οποίο υπάρχει ανοιχτό. Δεν ξέρω αν σε κάλυψες αυτό. Καλύψατε με, καλύψατε, ναι. Ωραία. Υπάρχουν δεκάδες συνδυασμοί οι οποίοι χρήζουν πολύ μεγάλης ανάλυσης. Όταν, για παράδειγμα, προκυρήσετε ένα έργο, αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οικονομικές προδιαγραφές που τίθενται, αλλά και οι νομικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος πελάτης να πει ότι εγώ ακολουθώ ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, ένα συμβόλαιο δηλαδή, το οποίο έχει την τυποποίηση Ευρωπαϊκή Ένωση 1, να το πω υποθετικά, το οποίο οι όροι του είναι πολύ περιορισμένοι και ακολουθούν ένα συγκεκριμένο template, μια συγκεκριμένη τυποποίηση. Υπάρχουν άλλα συμβόλαια, τα οποία φέρουν οι πελάτες από μόνοι τους, οι οποίοι, για παράδειγμα, προσπαθούν να πιέσουν έναν κατασκευαστή και τηρούν τα συμβόλαια αυτά μέχρι το τελευταίο γράμμα της λέξης. Δεν το συζητάμε. Και αυτός είναι και λόγος ο οποίος σε πάρα πολλά προγράμματα διαστημικής αλλά και αμυντικών προγραμμάτων έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Ειδικά σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν καταφέρει να δώσουν τα συστήματα που είχαν, για παράδειγμα, υποσχεθεί και έχουν ίσως πληρωθεί εμπροστοβαρός να παραδώσουν. Και ίσως, ενώ έχουν γίνει κάποια αθώα λάθη ή σκόπιμα λάθη στην παρακολούθηση ενός συμβολαίου, όπου αυτά δεν διεκδικήθηκαν. Είναι γνωστά τα προβλήματα και η χώρα μας δυστυχώς έχει μια τέτοια κουλτούρα που σε θέματα παρακολούθησης μεγάλων έργων δεν έχει την σωστή τεχνογνωσία και την σωστή νομολογία, αλλά και κατά την γνώμη μου βούληση, να μπορεί να παρακολουθεί πολύπλοκα έργα τα οποία έχουν πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς και να τα φέρει εις πέρας προς όφελος του δημοσίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά είναι θέμα γνώσης, κουλτούρας και πολιτικής βούλησης επίσης. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Okay.
Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που ήθελα να σας δείξω όσον αφορά τα mission requirements, οι προδιαγραφές λοιπόν της αποστολής. Αυτές είναι αρκετά top level που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι η τροχιά, είναι ο χρόνος λειτουργίας, η εκτόξευση, η διαχείριση της αποστολής, οι επιχειρήσεις δηλαδή, το ground segment, ο αριθμός των δορυφόρων, το πώς θα γίνει η προώθηση των δεδομένων, η διάχυση των δεδομένων στους τελικούς χρήστες, το τι υποστήριξη θα χρειαστεί μια διαστημική αποστολή όταν όλοι οι δορυφόροι είναι σε τροχιά, το πώς, για παράδειγμα, τα δεδομένα θα μπορούν να παραδίδονται στον χρόνο που χρειάζονται και μετά υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές όσον αφορά το κομμάτι προγραμματικό του έργου και της αποστολής, το κόστος, χρονοδιάγραμμα. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, PA και QA, είναι το Product Assurance και το Quality Assurance, είναι ο ποιοτικός έλεγχος. Για παράδειγμα, πώς μια εταιρεία έχει κάποιες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που προέχει, που παρέχει, έχουν μια πολύ σωστή τυποποίηση και ένα σωστό επίπεδο τυποποίησης. Η ομάδα υλοποίησης και διαχείρισης του έργου και τη δομή της, τα πρωτόκολλα, για παράδειγμα, ασφάλειας, οι επαφές, οι εγκαταστάσεις, αν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία καθορίζονται και που πολλές φορές τα υπαγορεύει ο ίδιος ο πελάτης. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία όταν έχουμε να κάνουμε τα διαδικαστικά κομμάτια της ενός έργου. Και εδώ ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε ότι το τεχνικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, αλλά επίσης και το μη τεχνικό κομμάτι ενός έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο πρόβλημα που θέλει να έχει σε μια διαστημική αποστολή είναι να είσαι έτοιμος να κάνεις, για παράδειγμα, κάποιες τελικές δοκιμές πιστοποίησης, να έχεις κλείσει, για παράδειγμα, να πας να κάνεις μια δοκιμή σε μια εγκατάσταση σε κάποια άλλη χώρα ή σε κάποιο άλλο μέρος και να σε παίρνουν κάποιο τηλέφωνο και να σου πούν ότι συγγνώμη κύριε Λάπα, η ημερομηνία που έχετε κλείσει, για παράδειγμα, τις δοκιμές ακτινοβολίας, για παράδειγμα, ή πιστοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού ίχνους του δορυφόρου, η οποία είναι καθορισμένη για την επόμενη εβδομάδα, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό, γιατί είχαμε κάποια πλημμύρα στο κτίριό μας και δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε για ένα μήνα. Είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις, είναι πραγματικά προβλήματα, προβλήματα που θα πρέπει να ενημερώσεις τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να έχει ένα επίπεδο κατανόησης, αλλά αν η εκτόξευσή σου, για παράδειγμα, είναι σε ένα μήνα από τώρα και το πρόγραμμά σου δεν έχει καμία ανοχή, δεν έχει δηλαδή κανένα margin, όπως λέμε, κανένα περιθώριο στο οποίο το χρονοδιάγραμμα θα πάει πίσω, μπορεί ο πάροχος της εκτόξευσης να σου πει εγώ δεν μπορώ να πάω πίσω την εκτόξευσή μου κατά το χρονικό διάστημα που θες, γιατί έχω μία άλλη εκτόξευση προγραμματισμένη. Εάν θέλεις να σου αλλάξω την εκτόξευση, θα πρέπει να περιμένεις 6 μήνες. Εάν όμως περιμένεις 6 μήνες, μπορεί να χάσεις ένα πολύ μεγάλο έσοδο το οποίο προγραμμάτιζες να πάρεις από την πώληση των δορυφορικών δεδομένων. Οπότε μπορεί ένα πρόβλημα στη διαδικασία της πιστοποίησης, της κατασκευής, της παραγωγής, να δημιουργήσει μια χρονοκαθυστέρηση, η οποία να έχει μια αλυσοδοτή συσσωρευμένο αποτέλεσμα χρονοκαθυστέρησης αλλά και απώλειας εσόδων, το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα η οποία και θα μπορεί να κάνει προβλέψεις, αλλά και θα μπορεί να προτείνει λύσεις σε τέτοιου είδους προβλημάτων, τα οποία είναι πολύ πιθανό να συμβούν. Γράφοντας λοιπόν προδιαγραφές, και κάπου εδώ θα κάνουμε μια παύση για σήμερα, έχοντας δει τις προδιαγραφές, θα πρέπει όταν φτιάχνουμε κάποιες προδιαγραφές, αυτές είναι κατανοητές, θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν από, ανεξάρτητα από κάποιον άλλο, δηλαδή να υπάρχει ένα υπόβαθρο, για παράδειγμα, στο οποίο θα μπορεί να είναι κατανοητή τεχνικώς η πληροφορία, να είναι ξεκάθαρη, να μην δηλαδή έχει επιφέρει κάποια αμφισβήτηση ή κάποιο μπέρδεμα, να μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε μία προδιαγραφή η οποία να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Για παράδειγμα, ότι θέλω να έχω έναν δορυφόρο τηλεπαρατήρησης με διακριτική ικανότητα 20 εκατοστών. Αν προτείνουμε, για παράδειγμα, ότι θέλουμε μια προδιαγραφή των 5 εκατοστών,
ξέρω ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια τεχνολογία που μπορεί να μου την επιβεβαιώσει. Δεν υπάρχει δηλαδή προηγούμενο. Άρα θα πρέπει κάποιος, ο οποίος θα μου δώσει αυτή την προδιαγραφή, θα μου την φέρει εις πέρας, να μου φέρει κάποια ανάλυση η οποία θα επιβεβαιώσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορώ εγώ να έχω ένα διαστημικό όργανο το οποίο θα μπορεί να μου δίνει αυτό το αποτέλεσμα για την ικανότητα των 5 εκατοστών, η οποία μπορεί εμένα να μου φαίνεται απίθανη, γιατί δεν είναι υπαρκτή. Εάν ένα, για παράδειγμα, μια προδιαγραφή δεν μας επιτρέπει να περιγράψουμε κάτι συγκεκριμένο, τότε αυτό δεν είναι αρκετό. Για παράδειγμα, εδώ λέμε ότι the battery unit shall be maintained within a temperature range of 5 degrees to 3 degrees at all times during the mission. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι συγκεκριμένο εδώ, ότι θα πρέπει δηλαδή η τιμή να κυμαίνεται ανάμεσα στο 5 και στο 20, ή θα πρέπει, αυτό είναι μια συγκεκριμένη δήλωση, μία όμως δήλωση η οποία είναι γενική και ανοιχτή στην μετάφραση, ας πούμε, εγώ, στην ανάλυση. Μία, για παράδειγμα, μπαταρία θα πρέπει να λειτουργεί σε μία σωστή ή σε μία αρκετά καλή θερμοκρασία. Αυτό είναι λοιπόν μία προδιαγραφή, μία δήλωση η οποία δεν είναι συγκεκριμένη, δεν είναι σωστή και η οποία μπορεί κάποιος να την αναλύσει και να την μεταφράσει πολύ διαφορετικά από το τι εννοεί, για παράδειγμα, ο πελάτης. Εάν δεν έχω μία συγκεκριμένη αριθμητική τιμή, για παράδειγμα, το καλύτερο είναι να γράψουμε ότι θα αναλυθεί ή θα καθοριστεί στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να επιθυμίσουμε και στους εαυτούς μας ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, αλλά και να δώσουμε στη δυνατότητα στον κατασκευαστή να μας κάνει κάποιες προτάσεις, το οποίο είναι κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πάρα πολύ σωστό και ανοιχτό. Δηλαδή μπορεί σε ορισμένες προδιαγραφές να μην έχουμε κάποια γνώση ή κάποια συγκεκριμένη τιμή και δεν είναι κακό να ζητήσουμε από τον κατασκευαστή να μας δώσει τις δικές του προτάσεις. Το άλλο που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι think about how you will know if you have met the requirement. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιβεβαιώσουμε πώς θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε μια προδιαγραφή. Προφανώς αυτό θα γίνει μέσω κάποιων δοκιμών, που είναι ο καλύτερος τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι έχει, ότι μπορούμε να λύσουμε και να προσφέρουμε τη λύση μιας προδιαγραφής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε επίσης μέσω κάποιου inspection, δηλαδή κάποιες επιθεώρησεις που θα κάνουμε, κάποιες ανάλυσεις, ή με το να κάνουμε να βγούμε στη διαδικασία του ελέγχου μιας σχεδίασης για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί κάποιο demonstration, για παράδειγμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να επιβεβαιώσουμε το κατά πόσο μία προδιαγραφή έχει έρθει εις πέρας. Οπότε, παιδιά, αυτά ήθελα πάνω κάτω να σας μιλήσω για σήμερα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα πάνω στο Systems Engineering και στα requirements. Κάποιες ερωτήσεις ή σχόλια ή απορίες? Λίγο αυτό επί και ερώτηση. Οι διαφάνειες ανεβαίνουν κανονικά στο E-Class, έτσι? Ναι, θα πρέπει, παιδιά, να κοιτάξω τι έχει μπει. Νομίζω ότι έχω βάλει και το βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά θα τα ανεβάσω σήμερα ή το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί. Εντάξει, Ανδρέα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Μάλλον σας κοίμησα σήμερα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Πιο γενικό για το μάθημα. Ναι. Το πρόγραμμα γενικά του μαθήματος ποιο είναι? Δηλαδή, μας είχατε πει νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι εργαστήρια ή... Ναι, θα κάνουμε κάποια λογισμικά. Στην αρχή, τις πρώτες 5 με 6 εβδομάδες θα κάνουμε κάποια βασικά μαθήματα με τα οποία θα δούμε κάποια προκαταρκτικά θέματα που αφορούν το systems engineering. Θα δούμε, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια system budgets όσον αφορά το mechanical, το thermal και το power, τα power υποσυστήματα. Και μετά θα μπούμε στα εργαλεία που σας ανέφερα, το GMAT και το SDK και το Inventor. Okay. Ευχαριστώ.
Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Και θα μπουν και εργασίες αυτά που κάνουμε τώρα, από ό,τι είχατε πει σωστά. Ναι, απλά θεώρησα ότι δεν ήθελα να ξεκινήσω από τώρα να σας δίνω εργασίες, γιατί ξέρω ότι έχετε την εργασία το 801. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε. Α, οκ. Αλλά αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι οι περισσότερες εργασίες θα αφορούν κυρίως τα εργαλεία τα οποία θα μάθετε, αλλά θεωρώ ότι πριν μπούμε σε αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να δούμε κάποια θεωρητικά κομμάτια, όπως είναι αυτό του Systems Engineering, τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά. Εντάξει. Ωραία, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε κάποιες απορίες, σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω του e-class. Να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.